Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Τρόικα. Κανονικότατα στη θέση μας. Όπως φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς στα σπιτάκια σας. Έχετε μείνει σπίτι σας και έχετε συντονιστεί με τον Λίμπερο. Κρίσταν Σαλτίδης, Κώστας Κούσης και Στέργιος Αναστασιάδης θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι τις 2 με ό,τι υπάρχει από την επικαιρότητα, με ό,τι μπορούμε εμείς να σας μεταφέρουμε από την επικαιρότητα σε σχέση φυσικά και με τις εξελίξεις και τον κορονοϊό και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και ό,τι μπορούμε να αλλιεύσουμε από τα αθλητικά δρόμενα, αν υπάρχει κάτι ουσιαστικό με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Μαζί μας είναι η Ιντερ Βέτεν, καθώς έχουμε τη δυνατότητα και από τον υπολογιστή μας και από το τάμπλετ και από το κινητό μας να παίξουμε με Ιντερ Βέτεν με τις εκατοντάδες επιλογές που μας δίνει το καζίνο και το καζίνο live και το κάνουμε με ιδιαίτερη επιτυχία. Ε, Κώστα, δεν το κάνουμε με επιτυχία. 100%. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και ο Στέργιος είναι πάντα πετυχημένος στο κομμάτι. Θυμίστε μου λίγο ποια είναι τα παιχνίδια τα δικά σας. Όζι. Όζι είναι ο του Στέργιου και εσένα ποιος είναι, Κώστα? Είναι το Gonzo Quest, αλλά πλέον έχουμε και ένα καινούριο. Ναι. Το Espirito Exclusivo 2. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο, μεξικάνικο, πάρα πολύ ωραίο. Μεξικάνικο, ωραία. Μετά τις μεξικάνικες ταινίες και μεξικάνικο σλότ από τον Κώστα Κούση, κυρίες και κύριοι. Τι έχουμε, η επικαιρότητα? Επιχειρήματα. Η επικαιρότητα είναι ότι εδώ και λίγα λεπτά έχει προκύψει ότι υπάρχει και 7ος νεκρός στην Ελλάδα από τον ιό. Α, μάλιστα. Πρόκειται για άντρα 86 ετών από τη Δαμασκηνιά Κοζάνης, που φαίνεται εκεί στην Κοζάνη, γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Είναι το ένα από τα δύο χωριά που μπήκε σε καραντίνα έτσι, από τους πρώτους που νόσησαν εδώ και μια εβδομάδα με πολύ σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα ο άνθρωπος, είχε και θέματα υγείας. Εντάξει, 86 ετών ήταν, σπάνιο να μην έχεις προβλήματα υγείας στην ηλικία αυτή, και είναι ο 7ος που καταλήγει από τον κορονοϊό και υπάρχει, λέει, στο ίδιο χωριό και ένας άντρας 90 χρονών που επίσης έχει προβλήματα αναπνοής και υπάρχει η σκέψη να του γίνει τραχιοτομή προκειμένου να αναπνέει καλύτερα. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι χτυπάει τους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας ως επιτοπλίστων και ειδικά αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, είτε με το αναπνευστικό, είτε με την καρδιά τους, είτε γενικότερα έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται προσοχή από όλους μας, εντάξει. Αλλά 10 φορές παραπάνω οι άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας που έχουν τα θέματά τους τα προηγούμενα χρόνια ή το διάστημα που διανύουμε. Δεν το συζητάμε. Όπως ισχύει άλλωστε για κάθε γρήπη, εντάξει. Δηλαδή και η απλή γρήπη, και η απλή γρήπη που κάθε χρόνο έχουμε δυστυχώς θύματα, χτυπάει περισσότερο τους ανθρώπους στη στήλη της ηλικίας. Έτσι είναι. Να πούμε ότι χθες υπήρξε νέα μέτρα από την κυβέρνηση για την ενίσχυση των εργαζομένων. Νομίζω ότι ακούει τρόικα ο Μητσοτάκης. Ό,τι λέει ο Κούσης το πρωί το κάνει το απόγευμα. Εννοείται. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό. Θα είναι εκπληκτικό. Είπες για αναστολή δόσεων στα φυσικά πρόσωπα με τις τράπεζες. Ορίστε. 3 μήνες. Δηλαδή, ρε φίλε, πραγματικά, μήπως ακούει Ναι, αλλά ο Κώστας δεν πρότεινε όμως να πάει το δώρο Πάσχα μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι είναι, Κώστα? Άλλο πάλι και αυτό, ναι. Να το πάρεις ολόκληρο ή το καλοκαίρι. Δίνει τη δυνατότητα. Δυνατότητα σε επιχείρηση. Για... Ναι. Το καλό είναι ότι. Πλέον. Ναι, να πούμε ποια είναι τα μέτρα πρώτα, γιατί κάποιοι δεν τα έχει ακούσει, γιατί έγινε χθες το απόγευμα η ανακοίνωση. Για το επίδομα καταρχήν των 800 ευρώ εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Θα είναι πλέον πολύ περισσότεροι υπό την έννοια ότι θα είναι αυτοί που θα δηλώσουν ότι έχουν και μικρότερο τζίρο, έτσι. Άρα Κώστα μπορούμε να το πάρουμε το επίδομα και θα έχουν αναστολή καταβολής δόσεων προς τις τράπεζες για 3 μήνες. Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται θα είναι δικαιούχοι το ίδιο για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτιδευματίες που πλήττονται.
Μέτρα κάλυψη όλη τη ασφαλιστική δαπάνη. Το συνολικό κόστο για 1,4 εκατομμύρια μισθωτού ελεύθερου επαγγελματίε, αυτοαπασχολούμενου και επιδηματίε ξεπερνά για τον Απρίλιο τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτέ είναι ανακοινώσει που έγιναν και σήμερα το πρωί. 440.000 ιδιωτικέ επιχειρήσει με 1 εκατομμύριο εργαζόμενου, μηνιαίο τζίρο 6,5 δις ευρώ. Θα λάβουν 800 ευρώ όσοι απολύθηκαν ή όσοι εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση από 1η ω 17 Μαρτίου. Το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί ολόκληρο, αλλά δίνεται η δυνατότητα καταβολής δώρου Πάσχα να γίνει μεταγενέστερα μαζί με το επίδομα αδείας. Όσοι εργοδότες μπορούν να το καταλάβουν άμεσα έχουν τη δυνατότητα και η κυβέρνηση τους προτρέπει. Τον Αύγουστο δηλαδή. Τον Αύγουστο. Ναι, όσοι μπορούν τον Αύγουστο, όχι, όποτε παίρνει την άδεια. Άμα είναι τον Ιούνιο, αν είναι τον Ιούλιο, όποτε παίρνει την άδεια καταβάλλεται το δώρο. Το επίδομα. Εσύ θα πάρεις τον Ιούνιο, Κώστα, για να το πάρεις πιο νωρίς. Το επίδομα αδείας, για να ξέρει και ο κόσμος, μπορεί ένας εργοδότης να το δώσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όντως. Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει το επίδομα αδείας αν πάρω εγώ άδεια Ιούνιο ή ο Κώστας Ιούλιο και ο Κρίστος Αύγουστο. Ναι, πάντα έχει καθιερωθεί όμως να δίνεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε κάθε μέρα άδεια έτσι κι αλλιώς, μην αγχώνεστε. Σωστό και αυτό. Πάντως εγώ θεωρώ. Παραδείγματος χάρη στο All About Aris, έτσι, η δική μας η κίνηση είναι πιο εύκολο να μοιράσω το δώρο Πάσχα τώρα το Πάσχα και το καλοκαίρι και να δώσω το επιδομάδια στο καλοκαίρι παρά να δώσω ολόκληρο το καλοκαίρι που και τα έσοδα δεν είναι τόσα πολλά στα μέσα ενημέρωσης όσα είναι όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Τώρα, ναι, αλλά σου λέει και τώρα δεν έχει τζίρο. Για τις επιχειρήσεις δεν έχουν τζίρο το λέει. Ναι, απ' την άλλη είναι μια μέση κατάσταση αυτή που είπαμε και χθες. Δηλαδή αυτός που δεν έχει καθόλου τζίρο, δεν έχει χρήματα, δεν έχει έσοδα, έτσι κι αλλιώς απλήρωτο θα το άφηνε. Τώρα του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Απ' την άλλη ο εργαζόμενος που δεν έχει έσοδα επίσης, ψάχνει να βρει αυτά τα χρήματα για να πληρώσει υποχρεώσεις του, για να καλύψει τρύπες. Γενικότερα είναι μια δύσκολη κατάσταση, όλοι έχουν δίκιο. Αλλά το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα για να μην υπάρχουν προβλήματα και στην καθημερινότητα του εργαζόμενου που ζει από αυτά τα χρήματα και τρέφει την οικογένειά του από αυτά τα χρήματα, αλλά και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να βρουν κάποιες διευκολύνσεις ώστε να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν βέβαια πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, Κώστα και Στέργιο, οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις. Η πλειοψηφία είναι, Χρήσανθε, δυστυχώς. Ναι. Η πλειοψηφία είναι και όταν με το καλό φύγει αυτή η μεγάλη φουρτούνα, δεν ξέρω αν θα γίνει στην Ελλάδα, καλό θα είναι κάποια στιγμή να προστατευτεί πραγματικά ο Έλληνας εργαζόμενος. Για μένα δεν νοείται επιχείρηση να χρωστάει 5 και 6 και 7 μήνες και να μην τρέχει κάστανο για τον εργοδότη. Πραγματικά μου είναι αδιανόητο, το λέω εδώ και χρόνια. Okay, όλες οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα τα τελευταία χρόνια, δεν το συζητάμε. Ελάχιστες είναι αυτές που δεν έχουν δει επίδραση στα οικονομικά τους, αλλά το να χρωστάει η εταιρεία 7, 8, 9 μήνες και να δίνει τον εργοδότη 50 ευρώ τις τρεις εβδομάδες και να μην έχει αυτός ο εργοδότης θέματα με τον νόμο, για μένα είναι αδιανόητο. Mm. Βέβαια, νόμοι υπάρχουν οι νόμοι, είναι η αλήθεια, αλλά δεν τηρούνται στην Ελλάδα όπως σε πολλά κομμάτια της ζωής μας. Κάνει τα στραβά μάτια επιδιώξεις εργασίας, τα δικαστικά έτσι μονοπάτια είναι πολύ αργά που να βρει ο εργαζόμενος το δίκιο του. Καλό θα είναι κάποια στιγμή έτσι να δοθεί μια προτεραιότητα. Ασφαλώς και είναι προσθετική κατεύθυνση στα μέτρα, δεν το συζητάμε. Απλά νομίζω θα πρέπει λίγο έτσι να το δει η εκάστοτε κυβέρνηση λίγο πιο σοβαρά το θέμα και να μην είναι ο Έλληνας εργαζόμενος έρμεο του κάθε εργοδότη. Γιατί υπάρχουν οι καλοί, αλλά υπάρχουν και αυτοί που εκμεταλλεύονται τα πάντα. Και το ξέρετε κι εσείς, έχετε φίλους, έχετε γνωστούς. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, θα το ξαναπώ, μια εταιρεία να δουλεύει κανονικά, το αφεντικό να είναι κούκλος με τα κουστούμάκια του κτλ. Και να χρωστάει στους εργαζόμενους 9 μήνες. Γιατί έχω γνωστό που το χρωστάνε 9 μήνες. Όχι, ή θα κλείσει το μαγαζάκι σου, εντάξει, ή θα πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει για να πληρώσει τον εργαζόμενο. Γιατί στο εξωτερικό, παιδιά, στο εξωτερικό έχετε κι εσείς φίλους που ζουν στην Αγγλία, στη Γερμανία. Είναι αδιανόητο να πεις σε έναν Βρετανό εργαζόμενο ότι θα μπει ο μισθός 2 του μήνα αντί για μία. Μου έλεγε εξάδερφός μου ότι μπορώ να φύγω 31 Μαΐου από το Λονδίνο χωρίς ευρώ στη τσέπη μου, να κάνω ταξίδι, γιατί ξέρω ότι 1 του μήνα, 7 η ώρα το πρωί, θα είναι μέσα ο μισθός. Έτσι είναι. Είναι ένα ελληνικό φαινόμενο αυτό που έχει γίνει, να χρωστάνε, ξαναλέω, 5, 6, 7, 8 μήνες, να διώχνουν ανθρώπους
ακόμα και με προβλήματα υγείας κτλ. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει μια τάξη, αφού ξαναλέω, ξεπεράσουμε την πόρα αυτή. Γιατί το σημαντικό τώρα είναι, δεν θα βρούμε τώρα όλες τις παθογένειες της χώρας και θα τις λύσουμε. Είναι και ανέφικτο. Ας λυθεί μια το θέμα αυτό, να επιστρέψουμε σιγά σιγά. Αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση που έχει δείξει κάποια σωστά δείγματα αυτή την περίοδο, σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα με το μεταναστευτικό, που έγινε ένα μπάχαλο στα νησιά με ευθύνη και της κυβέρνησης τωρινής, θα πρέπει λίγο να δει περισσότερα τα θέματα γενικά στο εργασιακό, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή και εμείς, αφού ανήκουμε στην Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ναι, είναι να γίνουμε και εμείς Ευρώπη. Βέβαια, πρέπει να δούμε και, το, και την άλλη παράμετρο. Είναι σωστό αυτό που λες, 100%. Ότι στην Ελλάδα έγινε ό,τι έγινε με τα εργασιακά, γιατί ο συνδικαλισμός ξέφυγε. Υπήρξαν επαγγελματίες συνδικαλιστές, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς γίνανε και βουλευτές σε όλα τα κόμματα σχεδόν, μετά τη δράση τους. Μην φέρουμε πάλι στο μυαλό μας τι έχει γίνει από γενόπ ΔΕΗ μέχρι συνδικαλιστές στο δημόσιο, οτιδήποτε άλλο, ή ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν ως συνδικαλιστές και δεν πηγαίναν στη δουλειά μετά. Θυμάμαι ένα κύριο εκείνον στα Τρίκαλα, δεν ήταν στο Δήμο Τρικαίων, που δεν είχε πάει να δουλεύει, δεν πήγε 3 χρόνια στη δουλειά, κάτι τέτοιο, γιατί ασκούσε τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα, κάτι τέτοιο. Το έχουμε φτάσει γενικότερα και εργοδότες. Υπάρχει συνδικαλιστική άδεια, το ξέρεις αυτό. Ναι, αυτό λέω. Ότι ήταν ένας που ήταν 3 χρόνια και δεν πήγαινε καθόλου και ήταν και ο Βαγκεμάγκας. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα οποία στο τέλος της ημέρας τα εκμεταλλεύεται ο εργοδότης πάλι. Έτσι. Δηλαδή θέτει ως παράδειγμα αυτόν ο οποίος δεν δουλεύει και πλήττει τους υπόλοιπους 99% που δουλεύουν. Όμως δεν θα πρέπει να στοχοποιούμε και να γενικεύουμε, Χρήσανθε. Όχι, η ευθύνη, παιδιά, είναι συνολική, εντάξει, και των κυβερνήσεων που πέρασαν τα τελευταία χρόνια και πήραν το ψαλίδι και άρχισαν να πετσοκόβουν μισθούς, συντάξεις, υπερορίες, δεν αφήσαν τίποτα. Και φυσικά αυτοί που έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί σε εμάς καταλήγουν όλα, είμαστε εμείς οι Έλληνες πολίτες. Που τα τελευταία χρόνια ό,τι μας πάσαραν, το μασίσαμε, το κατάπιαμε και πάμε παρακάτω. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω. Άνθρωποι που από 800 ευρώ σύνταξη δουλεμένα χρήματα τώρα παίρνουν 300 και δεν άνοιξε μύτη. Εντάξει, και τα παραδείγματα σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία πριν από ένα χρόνο με τα κίτρινα γυλαίκα δείχνει ενδεχομένως και τι δεν κάνουμε σωστά εμείς. Εντάξει, προφανώς και δεν εννοώ να βγούμε στους δρόμους και να σπάμε, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Έλληνας, όταν του θύμουν την αξιοπρέπεια, να ξυπνάει και να μην βγαίνει μόνο στους δρόμους για τη Μακεδονία και εκεί τις ομάδες. Εντάξει. Είναι η κουβέντα μεγάλη, πολύ μεγάλη. Να σας δώσω μια είδηση σοκ. Δώσε μας, Κώστα, τι έγινε. Έλωσε ο Πιτίνο από τον Παναθηναϊκό. Τι λέτε, Κώστα. Όχι, ρε Κώστα. Πάει ο Πιτίνο. Το φάγατε το χολοφέιμερ. Πάει ο Πιτίνο. Πριν από ένα λεπτό βγήκε ανακοίνωση. Βγήκε ανακοίνωση από την Παναθηναϊκός. Ναι. Η οποία τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα. Έκπληξη. Αποτελεί και θα αποτελεί τεράστια τιμή για το σύλλογο και την ιστορία. Ο σπουδαίος τροποδοτής και άνθρωπος τίμησε το Τριφύλι. Πώς το τίμησε? Το παράτησε. Ποιο τίμησε? Με την παρουσία του. Α. Σε ευχαριστώ πολύ. Okay. Μάρκετ, αποτελεί μέλος του Hall of Fame. Στέριο, όμως ο Άρης έφαγε τρύπημα με το Βέλεφ. Ενώ ο Παναθηναϊκός τίμησε με την παρουσία του Πιτίνο. Άσε μας, ρε Μασόνι. Δεν ξέρω τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Μασόνι του Μπάσ. Χειρότερο είναι αυτό που κάνει ο Πιτίνο. Ο Βέλεφ τελειώνει το συμβόλαιό του και πάει σε μια άλλη ομάδα. Αυτός παρατάει τον Παναθηναϊκό, φίλε. Χωρίς να ξέρεις τίποτα. Τον είδε το πρωί να πίνει καφέ στη Γλυφάδα και το βράδυ τον είδε στην Αμερική να υπογράφει με το κολέγιο. Χαμπάρι δεν πήρε. Ο DPG χαμπάρι δεν πήρε. Άμα αυτό γινόταν σε άλλη ομάδα, ωραία αφιερώματα. Παράτησε το Τριφύλι. Έφυγε. Πώς ήταν το προπονητή σου? Κατζούρι, εγώ νομίζω ότι αν υπήρχε κανονικά πρωτάθλημα, δεν θα έφευγε. Να ξέρεις. Θα μας έκανε τιμή να κάτσει δηλαδή. Ναι. Θα έκανε την καρδιά του κόντρα. Ωραία, Πιτίνο. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να πω. Προφανώς και είναι εξαιρετικό. Είτε θα το βγάζανε. Η Παναθηναϊκός, αλλά σαν προπονητής, νομίζω, χωρίς να αμφισβητώ την πορεία του, αλλά το πέρασμά του στην Ελλάδα ήταν ένα πολύ ωραίο μεροκάματο. Έκανε τις διακοπούλες του, μας τάισε
Κώστα, με πολλά έτσι ωραία ρητά και οι Σπαρτιάτες και αν είχα αυτό και έτσι και αυτό και τι έγραψε ο Ρικ Πιτίνο και θυμάμαι ακόμα την κουβέντα με συνάδελφο. Ακολουθείς λέει το Ρικ Πιτίνο. Είναι φοβερός λέει στο Twitter. Μπράβο. Ο Ρικ Πιτίνο. Οι Σπαρτιάτες και ναι, αν ήμουν, δεν ήμουν παντρεμένος καθόμουν 10 χρόνια στην Ελλάδα και ο παππούς και η γιαγιά και τα παιδιά μου και τι ωραία περνάμε. Έτσι. Ήταν, μπορεί να έχει πέφτει και ο πρώτος παιδί από τη χώρα λόγω κορονοϊού, ο Ρικ Πιτίνο, να μην πρόλαβε κανείς άλλος. Τέλος πάντων. Σήμερα. Αυτός και Φρεντέτ. Μια χαρά. Να πω το εξής, ότι το απόγευμα όσοι μείνουμε σπίτι και δεν βγούμε έξω, γκαγκαγκαγκαγκα, όλοι δηλαδή, και είμαστε και λίγο Άρης, μπορούμε να δούμε 6 ώρες Νόβα, Κώστα, καθώς έχει από τις 6 μέχρι τις 12, αφιέρωμα στον Άρη, μεγάλες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτά τα αφιερώματα που έχει κάνει η Νόβα. Χθες νομίζω ότι είχε τον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχει τον Άρη, Νόβα Sports 1, 6 ώρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι Αριανοί έχετε βρει τη χαρά στο απόγευμα, 6 με 12. Ωραίο. Τι θα δείχνει δηλαδή, τι θα δείχνει. Παιχνίδια, ρε φίλε, παιχνίδια. Το 1-4 του Χαριστέα θα δείχνει. Το. Νεριό. Το 2-0. Με τον Ηλυσιακό θα δείξει. Και με τον Ηλυσιακό θα δείξει και το έφος της Σερβέτ θα δείξει τον Αντριώλη. Περίμενε, πόσο έληξε με τον Ηλυσιακό Σούκη. 4-1. 2-2 έληξε. Είναι το παιχνίδι, είναι το παιχνίδι που ο Φιλιππάκος έσκησε τη φανέλα. Το θυμάστε αυτό? Όχι. 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 Παιχνίδι πίτα εθνικής, ο Φιλιππάκος. Το θυμάστε καταρχήν τον παίχτη αυτόν που είχε ο εθνικό, ολυμπιακό κτλ. Τον Ελληνοαμερικανό. Ένας κοντούλης με ξυρισμένο κεφάλι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ένας που λέγανε ότι είναι παιχταράς κτλ. Αλλά ήταν λίγο αλλού το παιδί. Και σε εκείνο το παιχνίδι έσκησε με τα χέρια του τη φανέλα το 2-2. Και ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Άρη. Δεν ξαναέπαιξε μετά άλλο μάτς. Από τα νεύρα του. Φιλιππάκος. Ναι, από τα νεύρα του. Επειδή έγινε αλλαγή, κάτι τέτοιο. Και είχε πινελίκι. Είχε πινελίκι πολύ σε εκείνο το παιχνίδι. Να πούμε, λοιπόν, Χρήστε, να γυρίσουμε λίγο του κορονοϊού. Να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή είπες ότι είναι Παρασκευή και ότι είναι ωραία μέρα κτλ., θα είναι ιδιαίτερο κριτήριο αυτό το Σαββατοκύριακο για το αν θα επιβληθούν μέτρα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Γιατί είδες τι γίνεται ήδη από σήμερα στην Αθήνα. Βγαίνει ο κόσμος έξω, τι? Έχουν γεμίσει τα καράβια και πάνε όλοι στα νησιά. Στα νησιά, Ναι. Άρα εμείς θα πάμε Χαλκιδική. Διακοπούλες. Τι να κάνουν, ρε φίλε, άμα έχουν σπίτι. Να κάτσουν. Μένουμε σπίτι. Πάω στο σπίτι μου στην τέτοια, στην Αμοργό. Στην Ίδρα. Στην Ίδρα, στις Πέτσες. Και στα Ψαράνια. Απαγορεύεται να πάω στο άλλο μου σπίτι. Στη Μύκονο. Τι? Στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Ο Καρύπ είναι στη Μύκονο. Ναι, ποιος τον καρτερεί. Ποιος τον καρτερεί. Λέγαμε νωρίτερα για μπάσκετ. Ο Ιβάν, συγγνώμη, ο Ιβάν που είναι, Ιβάν. Φαντάζομαι στο Ροστόφ. Φαντάζομαι εκείνη η βάση του. Είναι τώρα, αν είναι κάπου, έχει πεταχτεί με το τζετ, δεν το ξέρω. Δεν μιλάμε κάθε μέρα. Εκεί δεν έχουν ίδια τέτοια, ίδια μέτρα. Στη Ρωσία είναι πιο χαλαρά τα πράγματα ή όχι? Δεν μπορεί να ακούει πολλά πράγματα. Δεν πολύ ακούει τη Ρωσία. Θα μου πει, η Ρωσία πάντα σε τέτοιες καταστάσεις έχει μια προστασία στην επικοινωνία της. Τι να μαθήσει ο Πούτιν, ρε παιδιά, από έναν ιό τώρα. Ναι, σωστό. Είναι άτρωτος, τι. Ναι, τι, το ξανθό γένος τα μασάει όλα. Α, το ξανθό γένος. το ξανθό γένος. Μια παρένθεση, έφυγε σε ηλικία σήμερα 94 ετών ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, πρώην Γενικός Γραμματέας της FIBA. Εντάξει, θρύλος για το σέρβικο μπάσκετ και το παγκόσμιο, δεν το συζητάμε. 94 ετών Γενικός Γραμματέας της FIBA για 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, για πολλά χρόνια, μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής και Hall of Famer κι αυτός. Εντάξει, μια προσωπικότητα και ένας μπασκετμπολίστας μεγάλου βεληνικού, Κώστα, έτσι δεν είναι, όταν έπαιζε μπάσκετ. Φίλος της Ελλάδας, μεγάλος φίλος της Ελλάδας, πολλές διοργανώσεις, πολλές ομάδες βοήθησε, αλλά και η αιτία του διχασμού για το ευρωπαϊκό μπάσκετ για μένα. Ναι. Να τα λέμε όλα. Τώρα. Τώρα είναι αργά, τώρα τελείωσε, τώρα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Όταν ήταν αυτό στη FIBA έγινε ο διχασμός, αν θυμάστε. Τότε που η FIBA ήταν πανίσχυρη και οι ομάδες παίρναν δισεκατομμύρια από τα τηλεοπτικά.
Δεν παίρνει και δισεκατομμύρια. Εντάξει. Δισεκατομμύρια, Στέργιο. Ο Ηρακλής έπαιρνε 400 εκατομμύρια, 500, 300 δραχμές. Ναι, ναι. Ωραία. Δραχμές, ναι. Μιλάμε για απίστευτα λεφτά. Θυμίσω τι συμβόλαια έκανε ο Άρη Φογκάλ και στο Γιαννάκη. Δεν το συζητάμε. Ναι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Στο μεταξύ, μια και μιλάμε για μπάσκετ, οριστικό λοκέτο και στη Λετωνία, μετά τη Λιθουανία και την Πολωνία. Αυτό θα έλεγα τώρα. Πρωταθλήτρια, η Ρίγα, δεν θα γίνουν άλλοι αγώνες. Όλα αυτή βγαίνει πρώτα. Και όταν γίνεται πάλι η Ρίγα βγαίνει. Δεν ξέρω, Κώστα, αν είδες τίποτα, τι θα γίνει με τις ομάδες που είναι στη ζώνη υποβιβασμού στη Λετωνία. Δεν έχω ψάξει ακόμα κάτι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν το πήρε η Ρίγα και η Ζιελόνια ακόμα, δεν μας νοιάζει, αλλά είναι ευχάριστη ειδήσει ότι δεν πέφτουν ομάδες. Και έτσι είναι το σωστό, εντάξει. Και έτσι είναι το σωστό. Ναι, ρε φίλε, έχω ακόμα 6 μάτς, να τα ξαναλέμε. Μπορεί να καταδικάσει κανείς τον πάγκο ότι δεν μπορεί να κάνει 5 στα 6. Βέβαια. Καταρχήν ήταν σίγουρο να κερδίσει το ρέθυμνο, δεν είπαμε. Άστο, εντάξει. Είπαμε 5 στα 6, μοναδική ήττα, οριακά και αυτό από την ΑΕΚ στο ΑΚΑ. Με σφαγή. Άλλη ήττα δεν έβλεπα. Ενδεχομένως, ναι, αν χρειαζόταν η ΑΕΚ σφυρίγματα, θα τα έπαιρνε. Εντάξει, ο Άρης είχε το πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ήταν σε ράγες σωτηρίας. Γιατί αυτό το κλίμα έβγαινε προς τα έξω. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης μου στέλνει κάτι που είναι σωστό και σημαντικό, αλλά παράλληλα και επικίνδυνο. Όχι για αυτόν, για αυτούς που το κάνουν. Λέει ότι οι κάτοικοι των Αθηνών που πηγαίνουν στα νησιά φεύγουν από μια πόλη με πολλά κρούσματα. Μπορεί και οι ίδιοι να είναι κρούσματα. Και στα νησιά, ως γνωστόν, δεν υπάρχουν μονάδες περίθαλψης. Έτσι. Και αν λοιπόν εκεί, πέρα από αυτό, ότι αν υπάρξουν κρούσματα, η υποστήριξη που υπάρχει από τα νησιά για να πάει σε ένα νοσοκομείο με ΜΕΘ και τα λοιπά, είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή στην Ελλάδα. Και άμα σύγχρονο και κανένας αέρας... Θα φωνάζουμε μετά ότι γιατί δεν έχει δρομολόγια και στα νησιά οι άνθρωποι δεν μπορούν, και τι κάνει το κράτος. Ναι. Και αν υπάρξει κανένας αέρας και τα λοιπά, είναι μηδαμινή. Δεν μπορεί να πάει ούτε ελικόπτερο ούτε τίποτα. Έτσι, ούτε το καράβι να φύγει για να γυρίσει στην Αθήνα, ούτε τίποτε άλλο. Και μετά είναι αυτό που λέει ο Στέργιος. Μετά θα αρχίσουμε να φωνάζουμε για τις παροχές και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Αλλά πάμε στο εξοχικό μας. Εμείς τώρα το Σαββατοκύριακο. Να μείνουμε και να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Τον αέρα μας. Έτσι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο break. Είμαστε πάντα στον αέρα της πόλης, στον Λίμπερο 107,4. Και προσπαθούμε να σε αλλάξουμε διάθεση όσο μπορούμε, βέβαια, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Θα πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε πολλά περισσότερα και για την εξάπλωση του κορονοϊού που ελπίζουμε σιγά σιγά να φτάσουμε στο σημείο να αναφερόμαστε και να λέμε ότι μειώθηκε, αλλά και για οτιδήποτε υπάρχει αθλητικό. Είδατε ότι έχω κάνει τη διαφορά, όλοι παίζουν τσιλικάκια με το χαρτί υγείας, εγώ έβαλα τρίποντο, Κώστα. Έτσι, να φαίνονται και αυτά, σας παρακαλώ. Και με ταμπλό κιόλας. Και με ταμπλό να φαίνονται διαφορές. Το τι ακριβώς Μετά από 60 προσπάθειες. Έχω βάλει, επειδή υπήρχε κακεντρεχής που είπε το ίδιο, έβαλα και το live το τρίποντο. Το ένα τρίποντο χρειάζεται. Από κάτω υπάρχει και το άλλο. Και άλλο ένα. Τα χαμένα δεν μας έχεις. Μα δεν υπάρχουν χαμένα. Ναι. Να επιστρέψουμε μετά να σας πω και μια είδηση για τον ΠΑΟΚ. Που βγήκε μόλις τώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε με είδηση και για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και Άρη και Ηρακλή και τα πάντα όλα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Break. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο. Παρέα με Ότο Καλογεράτ. Τρία καταστήματα ανά την πόλη. Θα πάτε να φτιάξετε αυτοκινητάκι σας. Τώρα που έχετε άπλετο. Όχι άπλητο, άπλετο χρόνο. Ότο Καλογεράς, εγγύηση, σέρβις και νομίζω δεν χρειάζεται και το αυτοκίνητο αντικατάσταση τώρα. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα έχετε που να πάτε άλλο. Ο κύριος Κιώσης θα μου φτιάξει λίγο την επιστροφή μου. Μπράβο Χρήστο. Όχι μπράβο Χρήστο. Παιδιά που είστε. Για καφέ, καφεδάκι στην παραλία. Εγώ πάω για τρέξιμο μαζί με άλλους 11 φίλους μου.
Να πω λίγο και η δική μου επιστροφή είναι λίγο χάλια. Πολωνών. Δεν ξέρω πώς ακόμα στον αέρα. Ας μας ενημερώσει ο Χρήστος. Λοιπόν, υπήρξε σήμερα τηλεδιάσκεψη στην ΠΑΕΠΑ με όλους τους επικεφαλής των τμήματων και έγινε μία πρώτη κουβέντα για τη νέα σεζόν, παρότι δεν έχει τελειώσει η φετινή, αλλά στον ΠΑΟΚ καλώς βλέπουν λίγο πιο μακριά. Έγινε λοιπόν μια τηλεδιάσκεψη και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ακόμα και θέματα όπως είναι τα διαρκεία στη νέα σεζόν. Έγινε μια πρώτη κουβέντα για τα πακέτα του ΠΑΟΚ TV που θα ισχύσουν τη νέα σεζόν, μια και είναι δεδομένο σχεδόν ότι ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει στη δική του τηλεοπτική στέγη. Και σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, στην τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλείς των τμήματων του αγωνιστικού, βεβαιώθηκε ότι παρακολουθείται η προπόνηση των ποδοσφαιριστών από το τεχνικό team και κάνουν καλά τη δουλειά τους η ομάδα που έχει συνδεθεί υποστήριξη από τον γιατρό, φυσιοθεραπευτή, εργοφυσιολόγο και διαιτολόγο, και οι παίκτες είναι σε διάβλο επικοινωνίας μαζί τους. Και επιβεβαιώθηκε τέλος ότι η ομάδα έχει κλείσει προπονητικό κέντρο στο Χόρστ, εκεί που πήγε και πέρσι το μισό της προετοιμασίας, από 1 έως 25 Ιουλίου, και αυτό το διάστημα κλείστηκε το προπονητικό κέντρο. Για 30 Ιουνίου θα τελειώσει το πρωτάθλημα, ρε φίλε. 1 Ιουλίου θα αφήνουν προετοιμασία. Εντάξει, πρέπει να δώσεις και ένα μπούσουλα στα προπονητικά κέντρα που σκοπεύεις να πας. Εντάξει, ναι. Και η περίοδος που είπα 1 έως 25 Ιουλίου δεν είναι ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ 25 μέρες προετοιμασία, είναι το διάστημα ανοιχτό αυτό που ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να πάει στο συγκεκριμένο κέντρο. Από ό,τι φαίνεται από φέτος επιστρέφουμε στην κλασική προετοιμασία και όχι αυτή του πάνε έλα δύο φορές όπως έγινε με τον Ράσβαν Λουτσέσκο. Δηλαδή θα πάει η ομάδα για 2 εβδομάδες λογικά στο Χόρστ και θα γυρίσει και θα συνεχίσει στην Ελλάδα. Αυτό που έκανε ο Ράσμα Λουτσέσκου για τους δικούς του λόγους, να πάει η ομάδα 12-13 μέρες, να γυρίσει η Ελλάδα για 4-5 και να ξαναφύγει και να ξαναγυρίσει, εγκαταλείπεται. Ήταν λίγο μυστήριο, αλλά προφανώς είχε τους λόγους του ο Ρουμάνος. Εκ του αποτελέσματος δούλεψε καλά, δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει φέτος κανονική προετοιμασία 2 εβδομάδων. Όλα αυτά που σας είπα, τα είπαν και στην ΠΑΟΚ, είναι φυσικά στην περίπτωση που εννοείται ομαλοποιηθεί η κατάσταση, εντάξει. Και όντως μέχρι και τον Απρίλιο περάσουμε δύσκολα και από τον Μάιο σιγά σιγά αρχίζει και εξομαλύνεται όλο αυτό με τον κορονοϊό. Τώρα στο πολύ κακό σενάριο έχουμε τα ίδια πράγματα και τον Απρίλιο και τον Μάιο και τον Ιούνιο, δεν θα, δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τη φετινή χρονιά, αλλά δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί η UEFA και οι Ομοσπονδίες και την επόμενη. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και ειδικά από τη στιγμή που από τα τέλη Ιουνίου υπάρχουν προγραμματισμένες υποχρεώσεις για Europa League και Champions League, η πρώτη γύρη. Αν και νομίζω ότι θα συμπτυχθούν όλα αυτά, έχω την αίσθηση, και θα πάμε λίγο σε μια πιο compact έτσι, διοργάνωση, τουλάχιστον στα προγραμματικά. Αν όλα ξαναλέω πάνε καλά, εντάξει, αν δεν πάνε. Δεν θα πάμε. Απευχόμαστε, δεν ξέρει κανείς πότε θα δούμε και πάλι ποδόσφαιρο. Δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι ο τομέας για τον οποίο πληρωνόμαστε και δραστηριοποιόμαστε, οπότε γι' αυτό μιλάμε. Εννοείται πως το μεγαλύτερο διακύβευμα τώρα είναι να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας. Το ποδόσφαιρο δεν θα σταματήσει, θα υπάρξει, το θέμα είναι πότε, αλλά οι ομάδες δεν μπορούν να το κλείσουν εντελώς. Δεν είναι ένα μίνι μάρκετ, το κλείνεις και επιστρέφουμε όταν τελειώσεις 500 ευρώ. Ναι, πρέπει να λειτουργούν, γιατί δεν μπορεί καμιά ομάδα να είναι προετοίμαστη όταν ξεκινήσει νέα σεζόν. Οι διεργασίες από τώρα γίνονται, ακόμα και για προπονητικά κέντρα και για διαρκείας, πόσο μάλλον για μεταγραφές, που αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα την αφήσω στους ειδικούς, αυτούς που δεν ξέρουν κατά πού πέφτει η τούμπα, αλλά ξέρουν τα πάντα. Τι λέει ο Ιβάν Σαββίδης, τι παίκτη θα πάρουμε, τι δεν θα πάρουμε κτλ. Ο αγαπημένος υπουργός του Στέργιου έχει κάνει τοποθέτηση στον Α στην Αθήνα σε σχέση με το κατά πόσο θα βοηθηθούν οι ομάδες και οι ομοσπονδίες, αν θα υπάρξουν δηλαδή μέτρα στήριξης και για τις ομάδες. Οι ομοσπονδίες και τα αθλητικά σωματεία δεν θα μείνουν ξεκρέμαστα, καθώς υπάρχει σχετική μέρημνα από μέρους των αρμοδίων υπουργών για να συμπεριληφθούν στα μέτρα στήριξης.
Πρέπει να το συνυπολογίσουν, να το συνεκτιμήσουν οι συνάδελφοι και να συμπεριλάβουν τώρα ή λίγο πιο μετά τις ομάδες, είπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Εξετάζονται, λέει, διάφορα αιτήματα από το οικονομικό επιτελείο, κάθε αποδοχή οικονομική ενίσχυση, σημαίνει κόστος επιβάρυνση κτλ. Ο Πρωθυπουργός και τα μέλη έχουν δείξει πως σημασία για αυτούς δεν έχουν αιτήματα, αλλά οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι και η υγεία τους, μάλιστα. Κυβέρνηση, ο κορονοϊός. Και κάποια, λέει, πράγματα για τους εργαζόμενους, ολυμπιακές εγκαταστάσεις κτλ. Στην ουσία δεν λέει κάτι ουσιαστικό. Ότι δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι. Είναι μια υπόσχεση ουσιαστικά από τον κύριο Αβγενάκη, που τοποθετήθηκε στον ΑΛΦΑ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, το τηλέφωνο στυχάει. Το δικό μου όχι, Κώστα. Το δικό μου μόνο θα είναι και μια εισπρακτική, μια που ο Άδωνης είπε ότι δεν θα παίρνουν. Καλά, ο Άδωνης δεν είπε δεν θα παίρνουν, ότι είναι παράνομο να παίρνουν, υπέρε φίλε, τι δεν θα κάνει. Άσε μην αρχίσω τώρα. Να πληρώσεις, ρε. Τι λες, ρε. Σε πήρανε. Ωραία, υπάρχει, φίλε, τέτοιο, θα πάρεις, θα κάνεις καταγγελία. Ξέστη, λένε ότι παίρνουν για να δουν αν είστε εντάξει και ουσιαστικά να συνομολογήσεις το χρέος. Σε ρωτάνε κάτι περίεργα πράγματα. Ότι υποτίθεται ανησυχούν για την υγεία σου τώρα στον κορονοϊό και τέτοια. Αλήθεια είναι αυτό, πιστεύω. Ορίστε, Κώστα, ενδιαφέρονται. Άρα δεν είναι εισπρακτικές. Ναι, ναι. Είναι υγειονομικές. Άρα θα τους τα πω στα γαλλικά ότι μπορούν να γίνουν και αυτοί οι δέκτες της δωρεάς οργάνων που θα τους κάνω. Βέβαια. Αν πρόσημη το κάνεις και αυτό, γιατί θα πάρεις κάτι τύχημα μετά. Δεν νομίζω. Πρόσεχε, Κώστα. Αντέχω. Δωρεάς οργάνων, ε. Ναι, ναι. Διάβαζα. Ας φύγουμε από το δωρεάν οργάνο του Κώστα. Διάβαζα νωρίτερα ότι η Ιταλία, παιδιά, έχει ξεπεράσει σε θανάτους την Κίνα. Είναι σοκαριστικό. Ναι. Δηλαδή, μπροστά στον πληθυσμό της Κίνας, η Ιταλία είναι σταγόνα στον ωκεανό. Εκεί όμως 3.405 κάτοικοι Ιταλίας έχασαν τη ζωή τους, 3.245 στην Κίνα. Να πούμε και κάτι ελληνικό. Ο Ιταλός Υπουργός Υγείας είναι ακόμη στη θέση του. Και αυτός και ο τέτοιος. Άσε τον Υπουργό Υγείας. Ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, εντάξει, πες είναι Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Υγείας που πήρε τα μέτρα μετά τα πρώτα 3.000 κρούσματα είναι στη θέση του ακόμη. Δεν θα έπρεπε να είναι. Πρόσεξε όμως. Δες τη διαφορά. Βλέπεις η Ιταλική αντιπολίτευση να βγαίνει και να κράζει. Εκεί όχι. Έχουν κυβέρνηση συνασπισμού και δεν έχουν αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει καθόλου αντιπολίτευση, δεν μπορεί, ρε φίλε. Υπάρχει. Μα σίγουρα θα φωνάζει κάποιος, αλλά δεν γίνεται ό,τι γίνεται εδώ, εννοείται. Εδώ το μόνο που κάνουμε είναι αυτό. Κοίταξε, Χρυσάτε. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, βέβαια, χθες υπήρξε μια ανακοίνωση το πρωί από το ΣΥΡΙΖΑ, που το απόγευμα μετά η ανακοίνωση, μετά τα μέτρα του Μητσοτάκη, λέει ότι εντάξει, είναι σωστά τα μέτρα, αλλά είναι τα μέτρα που προτείναμε εμείς. Μας άκουσε ο Πρωθυπουργός, μπράβο του. Δηλαδή, παιδιά, ακόμα νωρίτερα, και στην Ελλάδα, όποιος και αν είναι κυβέρνηση αντιπολίτευση, το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση, έτσι, το ίδιο έκανε και το Πασό. Όποιος τέλος πάντων είναι αντιπολίτευση, ακόμα και σε αυτές τις στιγμές στην Ελλάδα, κοιτάει να την πει σε αυτόν που είναι κυβέρνηση και εμείς θα τα κάναμε καλύτερα. Όχι, δεν έγινε έτσι. Εντάξει, εννοείται άστοχες οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Πριν την ανακοίνωση αυτή. Ότι εμείς θα κάναμε πρότυπο τέτοια. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι ήταν προϊόν πίεσης μέσα από το κόμμα και από τους ψηφοφόρους τους κλειοπυρηνικούς ότι ο Μητσοτάκης παίζει μπάλα μόνος του, δεν ακουγόμαστε πουθενά, βγες και πες κάτι. Τι να είναι η λογική αυτή όμως. Λάθος από όποια άποψη το πιάσει, εντάξει. Απλώς, εντάξει, είναι και αυτό ένα φαινόμενο που επί της ουσίας δεν προσφέρει κάτι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όχι ότι στα προηγούμενα 30 χρόνια η αντιπολίτευση, η εκάστοτε, προσφέρει κάτι ακριβώς. Το ουσιαστικό, εντάξει. Το ίδιο ακριβώς η αντιπολίτευση. Δηλαδή, γιατί πάντα στην Ελλάδα πρέπει αυτός που είναι αντιπολίτευση, σώνει και καλά, να λέει κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση. Δηλαδή, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, ό,τι και να κάνει. Δεν υπάρχει, φίλε, ένα πράγμα και όταν κυβερνάει ο ένας και όταν κυβερνάει ο άλλος, το οποίο να λέει είναι σαν. Πώς είναι πάω Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έτσι, που μαλώνει στα δικαστήρια και τα λοιπά. Υπάρχει περίπτωση να βγει ο Καραπαπάς να πει κάτι θετικό για τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις ποιο είναι το λυπηρό, Χρήσανθε, πιο λυπηρό από αυτό που λες, που όντως είναι σοβαρό. Okay. Το λυπηρό είναι ότι καμία αντιπολίτευση όταν έγινε η κυβέρνηση δεν έκανε αυτά που φώναζε ως αντιπολίτευση. Ναι. Καμία όμως, καμία. Και
Όλοι πατάνε και έχουν χτιστεί μεγάλες καριέρες πολιτικών, 30, 40, 50, 100 χρόνια, γιατί ο Έλληνας απλά ξεχνάει τι έλεγε ο εκάστοτε πολιτικός όταν ήταν στην απέξω. Εντάξει, το τερμάτισε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες 100%. Απλά με το ΣΥΡΙΖΑ έγινε ξεκάθαρο. Δηλαδή από τα διόδια και τα λοιπά. Χρήσα, μην το παίρνεις. Θέλω να πω ότι οι άλλοι είχαν μια κάλυψη, ρε παιδί μου. Μπορώ να σου στείλω 15 βίντεο που να λέει ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Α πριν από 2 χρόνια και να λέει πίτσα τώρα. 15 βίντεο σε 2 λεπτά θα σου βρω. Το ίδιο σκηνικό είναι. Εντάξει, εγώ το λέω σαν παράδειγμα σε φίλους μου, γιατί είχα φίλους που ήταν πολύ έτσι σκληροπυρηνικοί του ΣΥΡΙΖΑ πριν ανέβει στην εξουσία. Όταν ανέβηκε στην εξουσία, η μεταμόρφωση έγινε μέσα σε ένα μήνα και άκουσα από ανθρώπους που έλεγαν να τα αλλάξουν όλα. Ξαφνικά μετά από ένα μήνα λέγανε κάτσε ρε φίλε, σε ένα μήνα να τα αλλάξουμε. Δηλαδή ήταν η μεταμόρφωση και έχω μαλώσει και με φίλους μου, γιατί δεν μου αρέσουν αυτοί που είναι τέρμα κομματικοί. Okay, θα πρέπει γενικότερα να υπάρχει ένα μέτρο. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, το λέγαμε και όταν είμαστε στο στούντιο, καμία κυβέρνηση ποτέ που να πει είναι πολλά τα 10.000 που παίρνει ο βουλευτής, επειδή η Ελλάδα περνάει δύσκολα, θα παίρνουν οι δικοί μου βουλευτές 5.000. Ναι. Να πω ρε φίλε ότι κάτι αλλάζει από τη χώρα. Όχι. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις, Χρύσανθε και Κώστα. Τα μεροκάματα των βουλευτών παραμένουν ίδια, τα προνόμια τους παραμένουν ίδια. Ελάχιστοι μπαίνουν φυλακοί με εκατοντάδες σκάνδαλα στην Ελλάδα, μικρά και μεγάλα, και η ζωή συνεχίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν τώρα κάποιος πιστεύει ότι το Α κόμμα είναι καλό και το Β κακό και ο Α πολιτικός είναι καλός, εντάξει. Προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι. Άνθρωποι σοβαροί σε κάθε κόμμα, αλλά χάνονται, Χρύσανθε, από το σύστημα. Έτσι είναι λίγο πολύ. Θα πίνει το σύστημα. Θα πρέπει να κρίνουμε. Εδώ κάνουν προσφυγές για να πάρουν τα αναδρομικά τη συντάξη. Παλιοί βουλευτές τα ξέρετε αυτά. Ότι κάνουν δικαστήρια. Τα παίρνουν κιόλα. Γιατί δεν τα παίρνουν. 200 και 250 και 300. Μια χαρά να τα πάρουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι εμείς τι παίρνουμε. Εμείς τι παίρνουμε το θέμα. Η δωρεά οργάνωση του Κώστα. Ακριβώς. Εμείς τους ψηφίζουμε. Εμείς τους ψηφίζουμε. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Εντάξει, η Ελλάδα, σαν το που έλεγα νωρίτερα, είναι στο νούμερο 27 σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Ευτυχώς είναι ακόμα τριψήφιος ο αριθμός, μακάρι να μείνει εκεί. Είναι 16 χώρες. Ο αριθμός θέλει θα ανέβει όσον αφορά τα κρούσματα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κακό. Το κακό θα είναι να ανέβει ο αριθμός των νεκρών. Και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα και οι νεκροί, με εξαίρεση των 53χρονων, ο οποίος είχε βέβαια σοβαρά προβλήματα υγείας ο άνθρωπος, είναι μεγάλης ηλικίας. Αρκετά μεγάλης ηλικίας, οι περισσότεροι, έτσι όχι όλοι. Αλλά το θέμα είναι να μην πάμε σε περισσότερους νεκρούς. Γιατί ότι τα κρούσματα θα ανέβουν, θα ανέβουν. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά κρούσματα, εγώ είμαι πεπισμένος για αυτό, που προφανώς δεν έχουν διαγνωστεί. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ που έβηχα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πήγα να δω αν έχω κορονοϊό ή οτιδήποτε άλλο. Πέρασε. Πιθανό να είχα. Έτσι. Μπράβο, Χρήστα. Ναι. Μπράβο, Χρήστα. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο, ρε παιδιά. Ένα βήχα αλλεργικό είχαμε. Μόλις πήραμε το αντιαλλεργικό το φάρμακο, σταμάτησε. Λέμε τώρα, λέω ένα παράδειγμα για κάποιον που βήχει ή κάποιον που είναι συναχωμένος ή τίποτε άλλο. Δεν πάνε όλοι. Και αυτή είναι η προτροπή και της κυβέρνησης. Αυτοί που έχουν ελαφριά συμπτώματα ή καθόλου συμπτώματα, μην έρχεστε, λέει, να εξεταστείτε. Το ζήτημα είναι για αυτούς που έχουν σοβαρό θέμα. Αλλά πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Θα πρέπει να μην έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα ζήτημα υγείας και να πλήξουμε με τη μετάδοση του ιού. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε αυτούς που έστω έχουν ένα σύμπτωμα. Μια γρυπούλα, ρε παιδί μου, ένα βήχα, λίγο πυρετό. Εγώ δεν είχα πυρετό, έτσι μειωθεί, άρα δεν είχα και κορονοϊό. Άρα σωθήκαμε, παιδιά, εντάξει. Πρέπει να... Θα είναι μάλλον περισσότερα τα κρούσματα. Το ζήτημα είναι να μην έχουμε πολλούς νεκρούς. Αυτό είναι το σημαντικό. Να το περάσουμε έστω μένοντας στο σπίτι, παίζοντας μπάσκετ με τα χαρτιά υγείας, παίζοντας ποδόσφαιρο, παίζοντας PlayStation, παίζοντας επιτραπέζια. Τέλος πάντων, κάνοντας διάφορα πράγματα εντός του σπιτιού. Βέβαια, υπάρχουν και παιχνίδια στοιχήματος. Παίζει η Αλφα Λευκορωσίας, η Αλφα Μπουργκίνα Φάσο, η Παλαιστίνη, η Σιγκαπούρη. Κανονικά, μπεταράδες, παιδιά, δίνουν. Προβλέψεις για όλα τα παιχνίδια, αναλύσεις. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο, δεν θυμάμαι τη χώρα, Κένια, Γκάνα. Παιδιά, ναι.
πιο γελίο πράγμα δεν έχω δει στη ζωή μου, εντάξει. Δηλαδή παιχνίδι με πολύ κόσμο, όχι πέμπτης κατηγορίας, δεν θυμάμαι τις ομάδες, οι τερματοφύλακες τα τρώγαν από τα πόδια. Παίκτες κάναν τάκνη στον αέρα, δηλαδή τώρα σκηνικά που αν τα... κάποιος έχει παίξει σε αυτό το πρωτάθλημα, ξαναλέω δεν θυμάμαι ποιο είναι, αν είναι Γκάνα ή αν είναι Καμερούν ή αν είναι Νιγηρία, πραγματικά είναι για γέλια οι άνθρωποι. Όχι όλοι, αλλά υπάρχουν και σκηνικά εκεί που εντάξει, δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Πού και πού φτάνει κάποιο βίντεο, θα σας το στείλω να το δείτε. Πραγματικά δεν θα πιστεύετε τι ποδόσφαιρο πεζότανε. Και έλεγε το παιχνίδι 4-3, 5-6, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Φαντάζεστε τι θα γίνει, όταν ο κορονοϊός πάει στις χώρες του τρίτου κόσμου, τι έχει να γίνει. Ναι, προς παρόν δεν έχει πάει. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι σωστό. Λόγω ζέστης. Το πιθανότερο είναι αυτό, ότι δεν μπορεί να εξαπλωθεί τόσο πολύ λόγω ζέστης εκεί. Δεν έχει μέχρι στιγμής κρούσματα. Η Αλγερία έχει 7 θανάτους, που είναι προς βόρεια μεσογειακή χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Η Αίγυπτος έχει 6. Αυτές είναι οι χώρες. Και μου κάνει εντύπωση το Ιράν που είναι η τρίτη χώρα, παιδιά, με 1.284 νεκρούς. Μετά από Ιταλία και Κίνα, το Ιράν. Προφανώς κάτι δεν κάνουν σωστά εκεί, φαντάζομαι. Ναι. Και αυτά είναι που έχουν ανακοινωθεί, έτσι, για ένα τέτοιο κράτος. Ναι, τα επίσημα, ναι, τα επίσημα. Που έχει τη δυνατότητα να κρύβει και διάφορα θέματα και ζητήματα. Ή απλά να μην φτάνει η ενημέρωση. Δηλαδή, στα βουνά του Ιράν τώρα, αν έχουν νοσήσει 10 άνθρωποι, άντε να φτάσει αυτή η είδηση στα κεντρικά του Ιράν, στην Τεχεράνη, ας πούμε. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία, που είναι μια πολύ μεγάλη χώρα σε έκταση. Και υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ακόμα φως και ηλεκτρικό και νερό ακόμα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Τουρκία, αλλά υπάρχει και η Τουρκία που είναι πίσω από τον κόσμο. Έτσι. Εντάξει, το αδιανόητο είναι αυτό που γίνεται στην Ιταλία. Πραγματικά είναι απίστευτο. Οι εικόνες δεν είναι από ταινία πραγματικά που βλέπαμε στο σινεμά. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ τι έχει γίνει και πώς έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Χθες πάλι πέθαναν 427 άνθρωποι. Είναι απίστευτο πραγματικά για μια τόσο προηγμένη χώρα και σε περιοχές που κακά τα ψέματα για πολλούς είναι και ένα ταξίδι, λες να πάω προς Μιλάνο, προς Λομβαρδία κτλ. Γιατί θεωρητικά ο βοράς στην Ιταλία, όχι θεωρητικά, ουσιαστικά είναι οι πλούσιες περιοχές και τα λοιπά, και βλέπουμε αυτή την εξάπλωση του ιού και λες και δεν κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν. Πραγματικά λες και δεν κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν. Δηλαδή τα νούμερα είναι απίστευτα. Υπάρχουν εικόνες αποκάλυψης τώρα, εντάξει. Δηλαδή από που τις βλέπαμε σε μεγάλα blockbuster του Hollywood πριν από 5-6 χρόνια. Και αυτά συμβαίνουν πραγματικά δίπλα μας. Και βλέπεις εικόνες και δεν τις πιστεύεις. Ούτε μπορείς να τις περιγράψεις και ούτε μπορείς να καταλάβεις το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί όσα βίντεο και να δεις, αν δεν είσαι στην καρδιά των γεγονότων, δεν μπορείς να καταλάβεις το πραγματικό μέγεθος σε οποιοδήποτε γεγονός. Τώρα πραγματικά... βλέπω ένα βιντεάκι, έχει περίπου 20-30 φορτηγά του στρατού, τα οποία μεταφέρουν φέρετρα. Εκείνη στη σειρά είναι σοκαριστικό, δηλαδή το θέαμα. Να βλέπεις τα δικά μας τα παλιά, τα Stagger που τα λέγαμε, δεν ξέρω τώρα τι μάρκα είναι αυτά, τα ιταλικά. Είδες τι ωραία μοντέρνα είναι. Ναι, αυτά είναι μοντέρνα όντως. Τα οποία όμως μεταφέρουν κάθε μέρα, λέει, 300-400 φέρετρα. Εντάξει, είναι αδιανόητο για μια τέτοια χώρα. Δηλαδή, πραγματικά το βλέπαμε σε μια χώρα του τρίτου κόσμου, όπως λέμε, και πάλι θα μας έκανε φοβερή εντύπωση. Εδώ μιλάμε για την Ιταλία και μιλάμε για τη χώρα που είναι δίπλα στην Ελλάδα, έτσι. Τους πηγαίνω σε κρεματόρια γειτονικών πόλεων, γιατί δεν αντέχει άλλο το κρεματόριο του Μπέργαμο. Στην Ιταλία έγινε αυτό που ευελπιστούμε και φαντάζομαι και ελπίζω ότι το προλάβαμε στην Ελλάδα, έγινε η έξαρση του ιού και το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τους περιθάλψουν. Γι' αυτό πεθαίνουν. Δεν έχουν τα κρεβάτια, δεν έχουν
της ΜΕΘ, δεν έχουν την δυνατότητα να περιδάψουν. Γιατί κάνουν, παίρνουν, επιλέγουν. Ποιος είναι 85, είναι 60. Βάλτε τον 60 στο κρεβάτι. Είναι 35, 40, είναι 70. Βάλε το 40 στο κρεβάτι. Αυτή την επιλογή κάνουν. Και σκεφτείτε πως το κάνουν άνθρωποι και όχι ο Θεός αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Ξέρει εκείνη τη στιγμή ο γιατρός με την επιλογή που κάνει ότι πάει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι απίστευτο. Και αυτό βέβαια έγινε προφανώς γιατί υπήρξε εγκληματικός χειρισμός αρχικά από τις αρχές τις Ιταλικές. Από την άλλη, έγινε αυτό το οποίο έγινε στην Ιταλία και χτύπησε το καμπανάκι νομίζω σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ειδικά στην Ελλάδα χτύπησε, όχι καμπανάκι, καμπαναριό χτύπησε. Έγινε αυτό το οποίο έγινε και έχει περιοριστεί όσο έχει περιοριστεί ο ιός εδώ στη χώρα μας. Πάντως την ίδια στιγμή υπάρχουν και οι ευχάριστες ειδήσεις από το ιατρικό κομμάτι. Να τα πούμε μετά το break. Γιατί υπάρχει πολλά. Αρκετά και από Αμερική και από Γερμανία και από Ολλανδία. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες ότι πηγαίνουμε προς τη λύση. Να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα και μαυρίζουμε την ψυχή του κοσμάκη, εντάξει, και τη δική έτσι. Πάμε στο break. Παρέα μαζί μας είναι η Intervetten με πολλά παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε στην Intervetten για να παίξετε με πολλούς καζίνο providers και live καζίνο φυσικά. Η Intervetten η οποία μας στηρίζει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί τη στηρίζουμε και εμείς. Φυσικά μαζί μας και ο Το Καλογεράς με τρία συνεργεία στην πόλη που είναι ανοιχτά για να πάτε και να φτιάξετε τις λαμαρινογουλιές σας ή μια πιο σοβαρή ζημιά, αλλά τέλος πάντων να κάνετε και το σέρβις σας τώρα που μπορείτε, ώστε να είναι έτοιμο το αυτοκίνητο όταν χρειαστεί να πάτε τη βόλτα σας μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα είμαστε σε θέση πάλι να πάμε τις βόλτες μας, να πάτε με ασφάλεια, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό ακριβώς, να έχουμε και τις μετακινήσεις μας με ασφάλεια. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Δεύτερο εκπομπή, παρέα με Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, με ένα τηλέφωνο στο σπίτι σας, 62-85-86, και πίτσες και μακαρονάδες και παστίτσιο και μουσακά και πέινιρλι, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, έρχεται με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας, 62-85-86, ο Mr. Gold που εξυπηρετεί δυτικά, αλλά και στο κέντρο της πόλης, κανονικότατα. Λέγαμε για κάτι θετικό που θα μας έλεγε Στέργιο. Προφανώς για όλα αυτά τα. Ναι, υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Το είπες και εσύ και από Ηνωμένες Πολιτείες και από Ολλανδία. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι οι ερευνητικές ομάδες απομονώνουν τον ιό, βρίσκουν αντισώματα, έχουν αρχίσει οι δοκιμές σε εθελοντές. Εντάξει και. Δεν σημαίνει αυτό, το λένε και οι επιστήμονες ότι αύριο ή την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τα εμβόλια. Αλλά είναι θετικό ότι δεν είναι ένας ιός που είναι απίστευτα ανθεκτικός και δεν μπορείς να τον νικήσεις με τίποτα. Αυτή είναι η ουσία. Άρα πρέπει. Δυστυχώς θα αργήσει όμως. Δυστυχώς θα αργήσει, γιατί έτσι είναι η διαδικασία. Αλλά ευελπιστούμε ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας, αν όντως. Η ζέστη επηρεάζει τον ιό. Κοίταξε, το θα αργήσει είναι σχετικό, διότι ήδη υπάρχει το χορηγούν μάλλον σε αυτούς που θεωρητικά δεν έχουν άλλη ελπίδα και φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις. Θα αργήσει το εμβόλιο, γιατί εκείνο θέλει μια διαδικασία πολύ μεγαλύτερη, αλλά όπως είπε και ο Στέργιος, αν φτάσουμε στο καλοκαίρι, εντάξει, είναι φυσιολογικό μετά να μην αρρωσταίνει ο κόσμος τόσο εύκολο όσο αρρωσταίνει ακόμα και τώρα. Που βέβαια, ακόμα και τώρα στην Ελλάδα, εντάξει, οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες που ψιλοβοηθάνε. Ο Μάρτιος είναι πάντα δύσκολος μήνας, δηλαδή μπορεί να έχει 30 βαθμούς και μπορεί να χιονίσει κιόλας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μόλις μπήκε ο Απρίλιος θα καλυτερεύσει λίγο η κατάσταση πάνω και σε αυτό το κομμάτι. Το σημαντικότερο όμως είναι να έχουμε την
την προσωπική υγιεινή όλη. Βλέπω εδώ ότι μου στείλε ο φίλος ο Κρίστοφερ που μας ακούει από τη Στοχόλμη δημοσίευμα σουηδικής εφημερίδας που στην ουσία αναπαράγει ένα άρθρο της Μιλιέτ, της τουρκικής, που λέει ότι σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, χθες μάλλον στην Κωνσταντινούπολη, πεθάνανε 20 άτομα και άλλοι 34 βρίσκονται στην εντατική γιατί ήπιαν δηλητηριασμένο αλκοόλ, γιατί πίστευαν ότι έτσι προστατεύονται από τον κορονοϊό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα και ένα, Στο Ιράν έγινε αυτό και στο Ιράν. Ναι. Ένα δείγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν έχεις κακή πληροφόρηση, αλλά είσαι και ο ίδιος απαίδευτος, έτσι. Απαίδευτος εννοώ με έλλειψη παιδείας. Γιατί και από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα. Ακούμε κάποια πράγματα, μέσα στον πανικό μας πήγε ο άλλος, αγόρασε, πώς το χλωροκίνη, θα το λέω. Άρχισαν να το πίνουνε κιόλας ή να το μασουλάνε, δεν ξέρω και σε τι μορφή είναι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και όχι να παίζουμε τους γιατρούς, παίζουμε τους ποδοσφαιριστές, τους μάνατζερ, τους προπονητές, παίζουμε τους δικηγόρους. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις. Το να παίξεις το γιατρό όμως και να μην περιοριστείς στο να βάλεις τα ακουστικά και να έλα λίγο να ακούσω την καρδιά σου και έλα εδώ να πάρω το σφιγμό ή οτιδήποτε άλλο, να πας και παίρνεις ουσίες ή οτιδήποτε άλλο, μόνο λογικό δεν είναι. Και μόνο σόφρον δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος, σόφρονας δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος το πράττει. Άρα μην παίρνετε από μόνοι σας φάρμακα για να αντιμετωπίσετε το οτιδήποτε, έτσι, χωρίς το να σας το πει ο γιατρός, σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να συμβαίνει η χορήγηση φαρμάκων και να παίρνουμε από μόνοι μας χλωροκίνη ή όπως αλλιώς λέγεται, για να προστατευτούμε από τον ιό και να πάμε από έναν άλλον. Εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τεράστιες ουρές στα διόδια Ελευσίνας, κατακτήματα ο κόσμος στα χωριά. Ναι, κοίταξε, αν πάει να μείνει εκεί, δηλαδή πάει στο χωριό να μείνει, ρε φίλε, που έχει αυλή ή οτιδήποτε άλλο και μείνει εκεί στο σπίτι του, ίσως να είναι και καλό από την έννοια της αποσυμφόρησης στο χωριό. Έτσι. Φίλε, τι λογική είναι αυτή να πάει να μολύνει το χωριό, δηλαδή. Να μην γιατί... πάει, ρε Χρήστα, αφού λέμε μένουμε σπίτι, δεν λέμε. Στο σπίτι θα πάει να μείνει. Άμα πάει να μείνει μέσα στο σπίτι, στο χωριό, δεν σε πειράζει εσένα. Είναι άσκοπη μετακίνηση. Άσκοπη. Άσκοπη. Ίσα-ίσα, ο καθαρός αέρας κτλ. Εγώ γιατί το λέω, στο χωριό είμαι. Είναι άσκοπη μετακίνηση. Ναι. Νομίζω ότι και την άλλη εβδομάδα πρέπει να δούμε πώς δεν θα πάω καθόλου στο ραδιόφωνο, παιδιά. Λοιπόν, είναι άσκοπη μετακίνηση. Δεν χρειάζεται και να δεις που εξαιτίας αυτού θα γίνει η απαγόρευση της κυκλοφορίας από Δευτέρα. Πάνε όλοι στα χωριά τους. Ξέρεις τι γίνεται στην Αθήνα τώρα. Φεύγουν όλοι, γίνεται χαμό. Είναι γιατί φοβούνται στην Αθήνα προφανώς. Σου λέει εδώ πέρα θα κολλήσουμε σίγουρα. Οπότε ας πάμε όλοι οι Αθηναίοι στα νησιά. Όλοι οπότε, μαζί. Οπότε πάνε να κολλήσουμε και στα χωριά και στα νησιά. Ναι. Και στους υπαλλήλους των δύο-δύο φυσικά. Ναι. Που αυτοί έχουν πάνε 17.000 λεφτά και κέρματα. Το λεπτό. Με γάντια το κάνουν. Γιατί πέρασα. Επειδή περνάω, επειδή πλέον έχουμε διόδια για να πάμε στη μανούλα μας, τα έχω πει αυτά, φοράνε γάντια κανονικά, βέβαια. Έχουν γάντια και μάσκα. Το γάντι στήσατε, κρατάει το μικρόβιο επάνω. Ναι, ρε Κώστα, μετά από το που λέει κρατάς τα λεφτά, είπες. Υποτίθεται ότι κάθε φορά πρέπει να το βγάζεις, θεωρητικά. Τι κάθε φορά. Κάθε φορά παίρνεις ένα κέρμα να βγάζεις το γάντι. Κοίτα, το γάντι κρατάει το μικρόβιο επάνω, εσύ μετά κρατάς το, παίρνεις το κέρμα από τον άλλον και δίνεις, κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα. Γι' αυτό τα λένε γάντια μιας χρήσης. Σωστά, Κώστα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Κώστα. Πάντως είναι σοκαριστικό, παιδιά, και απορίας άξιον πως η Ινδία έχει μέχρι χθες μόνο 3 νεκρούς. Μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο τώρα, εντάξει. Και δεν είναι και τόσο μακριά από την Κίνα ή γενικότερα. Την έχουμε στο μυαλό μας σε μια χώρα που η υγιεινή είναι το νούμερο ένα χαρακτηριστικό της, η κοινωνία της Ινδίας. 1,5 δισεκατομμύριο που ζει στη χειρότερη συνθήκη υγιεινής, όπως είπες, και ναι, και υπάρχουν, τρεις επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Είναι απορίας άξιον για την Ινδία. Πραγματικά. Δεν έχω εξήγηση.
184 κρούσματα, Κώστα, και 3 θάνατοι μέχρι χθες το βράδυ. Είναι τόσο διαλυμένο το σύστημα εκεί, φαντάζομαι, αχανές το σύστημα και η χώρα, που δεν τα καταγράφουν καν. Παίζει και αυτό. Βέβαια, ίσως να μην είναι τόσο χήμα στο μυαλό, όπως είναι, το έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά ίσως και να είναι, δεν ξέρω, δεν έχω πάει στην Ινδία και ούτε πρόκειται να πάω, είναι η αλήθεια. Αλλά, αν μη τι άλλο, προκαλεί εντύπωση τα ελάχιστα κρούσματα με βάση το να πείστε το πληθυσμό της Ινδίας. Εντάξει, το σημειώνουμε και αυτό. Στα αθλητικά δεν έχει υπάρξει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση σχέση με χθες. Απ' τη μία, το λέγαμε και νωρίτερα, για τη Λετωνία οι άνθρωποι του μπάσκετ το βλέπουν κάπως αλλιώς. Ίσως γιατί, Κώστα, μιλάμε για ένα άθλημα σε κλειστό χώρο όπου η επαφή είναι σε κάθε φάση. Ναι, τώρα μωρά, ίσως, να τελειώνουμε, ίσως. Σου λέει να τελειώνουμε και τέλος τώρα, εντάξει. Στο ποδόσφαιρο έχουν άλλη αντιμετώπιση μέχρι στιγμής, η FIFA και η UEFA. Ίσως γιατί είναι τα μάτια σε ανοιχτό χώρο, ίσως γιατί οι επαφές δεν είναι τόσες πολλές όπως το μπάσκετ, εκ των πραγμάτων. Ίσως και γιατί τα συμβόλαια είναι πολύ μεγαλύτερα, Κώστα, από ό,τι έχουν οι μπασκετικές λίγκες. Ναι, το χρήμα που παίζεται είναι πολύ. Και... δηλαδή, Champions League, Europa League, Premier, Bundesliga και La Liga και Serie A, εντάξει, λόγω Ronaldo, τα συμβόλαια είναι απίστευτα. Και οι ρήτρες και τα διαφημιστικά πακέτα, μιλάμε τώρα για ασύλληπτα πράγματα, ίσως παίζει για αυτό το ρόλο του. Mm-hmm. Αλλά η FIFA και η UEFA επιμένουν ακόμα ότι, μέχρι τώρα που μιλάμε, ότι δεν θα υπάρξει βίαιο τέλος στα πρωταθλήματα και ανακήρυξη πρωταθλητών όπου θα παίρνει το πρωτάθλημα η ομάδα που είναι πρώτη. Βέβαια, εδώ έχει προκύψει και ένα θέμα από χθες. Εντάξει, όχι τόσο σοβαρό σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά και αυτό έχει τη σημασία του. Ότι υπάρχει πληροφορία ότι θα μπει πάπλαξη στο πρωτάθλημα των K19 της Super League. Πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο, γιατί η K19 του ΠΑΟΚ το έχει κρατήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Δεν θα μπει πουθενά παύλα, Στέριο. Θα γίνει κανονικά το πρωτάθλημα. Και δεν θα γίνει απονομή. Αν ισχύσει αυτό, Χρήστανθε, εντάξει, μιλάμε για την αδικία στο μεγαλύτερο επίπεδο της. Εντάξει, για μια ομάδα που το έχει κατακτήσει αίτητη μέχρι τώρα, έχει ακόμα δύο μάτς ή ένα μάτς η K19, ένα νομίζω έχει. Με τον Άρη, ρε φίλε, θα χάσει. Τι αίτητη. Ναι, όντως, τι αίτητη. Παίζει. Το έχει κατακτήσει όμως το πρωτάθλημα μαθηματικά η K19. Ναι, άρα, να σου πω κάτι όμως. Δεν γίνεται να λες να μπει παύλα στους μεγάλους, αλλά να μην ισχύσει στους μικρούς. Τι, ρε φίλε. Το ίδιο πράγμα είναι. Ίσα-ίσα, δεν έχει καμία σημασία το K19. Δεν έχει καμία σημασία το K19 και έχει το πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι. Είμαι βέβαιος πάντως ότι αν ήταν ο ΠΑΟΚ πρώτος και όχι ο Ολυμπιακός, θα λέγατε να γίνει απονομή στον ΠΑΟΚ και τέτοια. Δεν θα λέγατε παύλες. Βλέπω όλα τα ρεπορτάζ σας, έχετε φαγωθεί να πει παύλα. Δεν θα πει παύλα. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα το πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Πες, είμαι εσύ με τον Ολυμπιακό και τέτοια. Θα παίξουμε το Μάιο και τον Ιούνιο. Να παίξουμε, αυτό θέλουμε κι εμείς. Ναι. Αλλά η K19 το έχει κατακτήσει και μαθηματικά, σημειώνω. Θα χάσει όμως από τον Άρη. Χάσει, δεν χάσει, Χρήστα, δε, το πρωτάθλημα το έχει κατακτήσει. Νομίζω είμαι η μόνη ομάδα που δεν έχει κερδίσει. Δεν θυμάμαι. Στην έδρα σου. Δεν θυμάμαι. Μόνο ο Άρης. 0-0 δεν είχε λήξει. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Άρης πάντως, χωρίς να έχει 2 εκατομμύρια budget για τις ακαδημίες του ή οτιδήποτε άλλο, είναι τρίτος στο πρωτάθλημα. Και οφείλουν συγχαρητήρια να δώσουμε στα παιδιά και στο προπονητικό team και στους ανθρώπους που βρίσκονται, γιατί οι συνθήκες που δουλεύουν σε σχέση με τις συνθήκες που δουλεύει ο ΠΑΟΚ είναι συνθήκες Ινδίας, Ελλάδας. Στο... καλό θα είναι τα παιδιά, τα χρήσατε να τα προσέξει ο Άρης, γιατί εάν έρθει απαγόρευση μεταγραφών από την UEFA, πόσους δανεικούς να πάρεις από τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να ανεβάσεις 7-8 παιδιά που όντως είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, άρα πρέπει να τα δώσεις λίγο παραπάνω σημασία. Απαγόρευση για την έφορε, φίλε. Θα λέμε, ρε, φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει. Ένα εκατομμύριο. Θα πληρώσω και θα κάνω. Ο κύριος Γραμμένος όμως, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, είπε ότι δεν πρέπει να πληρώσει ο Άρης. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο δικός μας άνθρωπος. Τι να πει ο πρόεδρος της UEFA όμως, χρειάζεται. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Τη FIFA. Μπορεί τη FIFA να ακούνε να του λένε το αφημί παλιά και να ακούνε στο μυαλό του ένα μπλα 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 μπλα. Μπλα. Κατάλαβε να μην καταλαβαίνουν τι έγινε. Ποιο είναι το αφημί, ποια είναι η εταιρεία η παλιά και η καθάριση. Πρόεδρε, έγινε η καθάριση με την παλιά. Ναι, απ' την άλλη όμως δεν γίνεται να θυμάσαι κυρία UEFA και κυρία FIFA από το 8 να πει το 20 τώρα τι γίνεται. Εντάξει.
Παντού ισχύει και μια παραγραφή. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, τέλος πάντων, θα το δούμε. Αυτό έχουν κάνει, έχει κάνει ο Άρης αυτό που πρέπει να κάνει με τα υπομνήματά του κτλ. Είναι σε μια διαδικασία το όλο θέμα. Εδώ να διευκρινίσω ότι εντάξει, αρχικά είναι και δικό μας το λάθος της ενημέρωσης ότι η προσφυγή που έχει κάνει ο Άρης αφορά την περίπτωση του Ντουρμισάη. Έτσι. Γιατί πολλοί λένε ότι έκανε για το Συστόν και την απαγόρευση μεταγραφών. Αφορά την περίπτωση του Ντουρμισάη, αυτό που είχε πάει στη FIFA κτλ. Απλά αυτό είναι πρόκριμα για να κάνεις την έφεση μετά στο ΚΑΣ. Δεν αφορά δηλαδή, δεν περιμένεις απόφαση για το Συστόν αυτή τη στιγμή από τη FIFA, αυτό που πήγε μαζί με την ΕΠΟ ο Άρης. Το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες στο Λαμπαουτάρης, απλά το διευκρινίζω και για το δικό μας το κοινό το πρωινό, ότι αυτό που περιμένει ο Άρης τώρα δεν είναι για το Συστόν. Εκεί θα πάει αναγκαστικά κάποια στιγμή στο ΚΑΣ με όπλο αυτό του Ντουρμισάη όταν και εφόσον βγει. Βέβαια, αυτό που υπάρχει ως δέσμευση από τον κύριο Γεραπετρίτη και το επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ότι θα μπει και για το θέμα του Άρη και ευτυχώς εδώ υπάρχουν και άλλες ομάδες και ευτυχώς αυτές τις άλλες ομάδες είναι και η ΑΕΚ, ότι θα μπει μέσα σε αυτό το μνημόνιο που θα κάνει η κυβέρνηση με την FIFA. Τώρα δεν ξέρω και αυτό πόσο μπροστά ή πίσω μπορεί να πάει με όλα αυτά που οποία συμβαίνουν ανά τον πλανήτη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη και όταν και εφόσον Μια πληροφορία να μεταδώσουμε. Πριν από λίγο έγινε παρέμβαση αντιεξουσιαστών στο γραφείο του Σταύρου Καλαφά της Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έγραψαν συνθήματα, πέταξαν φυλάδια. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Όχι, είμαστε όλοι σύντροφοι, γράφει. Είμαστε όλοι σύντροφοι. Μάλιστα. Τι το είδες σε site? Στο festival.gr, για να λέμε και τις πηγές. Ωραία, ναι. Δεν βλέπω Κώστα κάποιο tweet του Πιτίνο. Έχει να τουιτάρει από τις 17 Μαρτίου. Έχει να τουιτάρει από τις 17 Μαρτίου, τρεις μέρες. Όχι, έγραψε στην καρδιά μου και τέτοια, έγραψε. Πού το έγραψε? Εγώ είμαι στον επίσημο λογαριασμό του. Τελευταίο μήνυμα είναι 17 Μαρτίου, ευχαριστώ Παναθηναϊκέ. Αυτό. Ιδιοκτήτη αυτό. Αυτό, 17 Μαρτίου. Δεν θα μπορούσα να αγαπήσω περισσότερο μια χώρα και έναν οργανισμό παραπάνω από εσάς. Ευχαριστώ, είστε καλύτεροι. Αυτό, τελείωσε, τέλος. Τελείωσε. Ρε φίλε. Τελείωσε. Ο Ρίκα έκανε το κομμάτι του, έκανε το ταξιδάκι του και όλα καλά. Πήρε και μια διακοσάρα και όλα καλά. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από λεφτά, αλλά τέλος πάντων πες ότι έγινε και αυτό. Επίδομα πήρε, τώρα 800 ευρώ θα πάρει. Δικαιούται. Έχει αναστολή λειτουργίας. Έχει αναστολή λειτουργίας. Ωραία. Και το δώρο Πάσχα το καλοκαίρι. Θα πει στο λογαριασμό του. Ναι, μια χαρά. Εντάξει. Δεν μπορεί να το πληρώσει τώρα ο DPG. Απλώς να πεις Κώστα τους συναδέλφους στον μπάσκετ στην πρωτεύουσα, όταν με το καλό ξεκινήσει και το κολεγιακό πρωτάθλημα, μας ζαλίζουν κάθε μέρα και κέρδισε η Αϊόβα, η Όμα που λέγεται, και Σούπερ Πιτίνο γύρισε το μάτς κτλ. Φτάνει. Εντάξει, κάποια στιγμή να απογαλακτιστούν ορισμένοι από το Ρικ Πιτίνο. Λες και ήρθε στην Ελλάδα ο Μπόμπι Νάιτ. Εντάξει, αυτό είχα να πω. Δεν θα ξαναφερθώ ποτέ για το Ρικ Πιτίνο. Ο Μπόμπι Νάιτ. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό ουσιαστικά σημαίνει και το τέλος της συνεργασίας και για την εθνική, έτσι. Γιατί Κώστα, ναι. Αφού διαφορετικό σιγά, συμβόλαιο. Σιγά, αφού δεν είχε σχέση με τον Παναθηναϊκό Κώστα, όταν ναι, ήρθε. Έχει σχέση με την αποχώρησή του όμως. Πιστεύω ναι. Κώστα μπορεί να κοτσάρει και με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype. Την εθνική. Καταρχήν θα είναι τυχερός, θα γλιτώσει αυτή τη διαδικασία. Γιατί πού να βρίσκεις τώρα γρήγορη γραμμή και τέτοια. Γιατί δεν βλέπω να γίνεται προ-Ολυμπιακό. Αυτό είναι δική σου η αίσθηση. Γιατί επίσημο κάτι δεν υπάρχει. Λέει ότι θα γίνει μάλλον. Ή τέλος πάντων δεν έχει ανασταλεί ακόμα επίσημα. Για να το πω καλύτερα. Τέλειο Ιουνίου το προ-Ολυμπιακό. Και είμαι στον Καναδά και το πολύ πολύ να μας συναντήσει εκεί και να πει να ορίστε, ελάτε να σας βρω εδώ, στον Καναδά. καταλαβαίνω τι έχει να γίνει. Ο Πιτίνο που παρουσιάστηκε, αν θυμάσαι Στέργιο, ότι ήταν μια φοβερή επιτυχία του Βασιλακόπουλου που τον έπεισε να έρθει να λάβει. Βέβαια. Και μετά από μια εβδομάδα που ανέλαβε την Εθνική, όλος τυχαίως ανέλαβε και το Παναθηναϊκό. Μετά από μια εβδομάδα. Ήταν τυχαίο. Εσύ, Κώστα, ποιος Βασιλακόπουλος τώρα έπεισε τον Πιτίνο?
Ποιο Βασιλακόπουλο, ο Γιανακόπουλο, πε. Ο Βασιλακόπουλο. Ναι, αλλά οι φίλοι του Κώστα στην Αθήνα όμω τα κρύψαν όλα κάτω το χαλάκι αυτά τα θέματα. Εγώ λέω ότι τι σχέση έχει ο Βασιλακόπουλο και ο Γιανακόπουλο που ο Πιπίνο την έκανε για άλλε πολιτείε. Έχει σχέση ο Βασιλακόπουλο με τον Γιανακόπουλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλο σου λέει Κώστα Χρήσαντο. Ναι, εγώ δεν λέω γιατί την έκανε. Εγώ λέω. Μα η αποχώρηση αποδεικνύει και πάλι ότι είναι κάτι διαφορετικό. Πού είναι η Ελληνική Ομοσπονδία? Αφού... Έχει συμβόλαιο, φίλε, με την Ελληνική Ομοσπονδία? Ποιος? Μπορεί ο προπονητής, ο Πιτίνο. Θα υπάρχει με ποιο δικαίωμα? Τι ανακοινώσει? Με ποιο δικαίωμα πήγε, φίλε, και υπέγραψε αλλού? Έδωσε, του έδωσε άδεια η Ελληνική Ομοσπονδία να το κάνει? Μπορεί. Τι να λέμε τώρα? Μιλάμε για καταστρατήγηση απίστευτη τώρα. Σε παρακαλώ. Σιγάρε, εντάξει, ωραία. Ποιο είναι προπονητή εθνική ομάδα ποδοσφαίρου? Part-time είναι προπονητή στην εθνική. Ποιο είναι. Τι εννοεί part-time? Μόνο για το προολυμπιακό είναι... θα ήταν. Κώστα, γι' αυτό διαλύσατε τον μπάσκετ. Γιατί κάνουν ό,τι θέλουν όλοι αυτοί. Το διαλύσατε τον μπάσκετ. Ευτυχώ που παίζουμε στα κλειστά του Βαθυλάκου. Και στο σπίτι μα με τα χαρτιά υγεία. Λοιπόν, το διαλύσατε τον μπάσκετ. Έχει πάει ο προπονητή, έχει παρατήσει την εθνική Ελλάδο, άντε τον Παναθηναϊκό. Φεύγει, πάει, υπογράφει, κάνει, ανακοινώνεται κτλ. Και η ΕΟΚ στην οποία ανήκει δεν έχει πει κουβέντα. Δεν έχει πει κουβέντα. Να πει κάτσε ρε φίλε, συμβόλαιο. Πώς φεύγεις? Ο Γιανακόπουλος τον έφερε, τι να πει? Και τότε και τώρα. Και τότε και τώρα, τι να πει? Σωστό και αυτό. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Έχει δίκιο. Ο Ολυμπιακός και οι Αγγελόπουλοι. Ας γίνει καλύτερα πρόεδρος της ΕΟΚ ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για να τελειώνει η ιστορία, παιδιά. Φίλε, όχι. Όταν γίνεται πρόεδρος, φίλε, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Όταν γίνεσαι πρόεδρος, έχεις ευθύνες και δεν μπορείς να εξυπηρετείς τα συμφέροντά σου. Ενώ αν έχεις άλλους, μπορούν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ελληνικού μπάσκετ. Καλά, καλά, εντάξει. Αυτά για όσους ενθουσιάζονται με τα post του Δημήτρη Γιανακόπουλου και. Ο Κώστας είναι ακόλουθος του και ο Ζαγόρας. Δεν μπορούν αυτό, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Για τα αυτοκίνητα όμως, όχι για το μπάσκετ. Ναι. για τα τραγούδια. Γιατί. Έτσι. Όσο ευθύνη έχει η οικογένεια Κόκαλη και η οικογένεια Αγγελόπουλη για την κατάδεια του μπάσκετ, άλλο τόσο έχει η οικογένεια Γιανακόπουλου. Okay, την κατάδεια του ποδοσφαίρου, εννοείς. Προσφέραν πολλά στον Παναθηναϊκό, απίστευτα πράγματα, η οικογένεια Γιανακόπουλου. Εντάξει, και ο Θανάσης και ο Παύλος, μιλάμε ασύλληπτα πράγματα, αλλά στο ελληνικό μπάσκετ, συγγνώμη, δεν πρόσφεραν. Ίσα-ίσα το Λίντιο και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Ναι, ίσα-ίσα μάλλον. Σε καθημερινή βάση κοιτούσαν μόνο την πάρτη του Κώστα. Όταν έπαιρναν οι ομάδες οι δικές μας 50.000 ευρώ από την ΕΡΤ, έπαιρνε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ τηλεοπτικά. Και να συμφωνείς με την Ευρωλίγκα, να αυτό, να το ένα. Και ξαφνικά έχει φτάσει στο μπάσκετ εδώ που έχει φτάσει. Οι δικές μας ομάδες πέρανε Στέριο. Τι πέραν Κώστα, τα αποφάγια πέρνανε από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Όταν ήμασταν εμείς παντοδύναμοι όμως δεν τα λέγαμε αυτά επί Βασιλακόπουλου, έτσι είναι. Δεν τα λέγαμε. Όταν ήμασταν παντοδύναμη Κώστα δεν είχα δημόσιο λόγο. Ήμουνα 10 χρονών. Δεν θα τα έλεγες γιατί δεν θα μπορούσες να τα πεις. Δεν είχες πάτημα. Τώρα που έκλεισε ο κύκλος, τώρα λέμε ότι φταίει ο Βασιλακόπουλος και για να δεν έχει γίνει ποτέ αυτό που έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Ποτέ. Τι έχει γίνει δηλαδή. Ποτέ. Αυτό να φέρνει τον προπονητή ο Παναθηναϊκός, να παρουσιάζεται μια εβδομάδα πριν ότι το φέρνει η εθνική. Μετά από μια εβδομάδα να λένε πάει και στον Παναθηναϊκό, να το παρατάει μετά από δύο μήνες ο προπονητής να φεύγει στην Αμερική και η ΕΟΚ της οποίας είναι προπονητής να μην έχει βγει να πίνει μια ανακοίνωση, ρε φίλε. Να βγουν να πούνε ότι θα δούμε τι θα γίνει, εξετάζουμε τι θα κάνουμε. Ο Παναθηναϊκός έκανε 4-5 μέρες να καταλάβει τι γίνεται, γιατί και αυτόν τον παράτησε ο Πιτίνο. Σου λέει, ωραία, θα γλιτώσω τώρα και τα λεφτά. Έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Δεν γίνεται η εθνική όμως, η ΕΟΚ. Να μην έχει βγει να πει ο προπονητής, αυτός είναι ο προπονητής εθνικής. Να μην έχει βγει να πει ακόμη εννοείς. Ναι, φυσικά τι. Πότε πρέπει να βγει να πει? Γιατί μπορεί σε να βγει δύο μήνες. Σε μια ώρα, ας πούμε, λέω εγώ. Ναι, σε μια ώρα τώρα που μας άκουσε. Όπως και ο Μητσοτάκης μας ακούει και βγαίνει το απόγευμα, έτσι και μας ακούνε και στην ΕΟ και θα βγουν τώρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί όλοι ακούνε τρόικα του Λίμπερο 107,4. Σίγουρα. 100%. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής παρέα με το Mr. Gold. 62-85-86 πλέον μπορείτε να κάνετε κανονικά τις παραγγελίες σας. Από την μία ανοίξαμε και δεν σας περιμένουμε. Περιμένουμε όμως τα τηλεφωνήματά σας για να έρθουμε σε εσάς με την delivery μας. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Να πω λίγο μια είδηση
δυσάρεστη είναι, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ αγαπητός ηθοποιός γενικότερα. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών σήμερα ο Πάνος Χατζικουτσέλης. Νομίζω πολύ καλός ηθοποιός, ποτέ δεν έδωσε δικαιώματα για το οτιδήποτε. Την είδηση, τη θλιβερή ανακοίνωσε ο φίλος του, ο Άγγελος Πυριώχος, μέσω του Facebook. 74 ετών ο Πάνος Χατζικουτσέλης. Καλό ταξίδι, αγαπητός ηθοποιός. Πάμε τώρα στο break και επιστρέφουμε. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Στεφέριο, την είδες αυτή την είδηση? Ποια? Κόπηκε η εκπομπή της Σύνθειας. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το περασμένο Σάββατο είχε αναφέρει ο Γιώργος Συρίγος στο Λίμπερο ότι δέχτηκε πιέσεις η συνάδελφος αμέσως μετά την συνέντευξη. Πιέσεις ότι τι είναι αυτό που έκανες και τα λοιπά και στον υπουργό και γιατί έκανες ερωτήσεις. Οκ, τέτοιου στυλ. Ναι. Σήμερα θα βγει τελευταία μέρα, λέει, και κόβεται μετά. Να είναι το γεγονός τυχαίο, δεν ξέρω, δεν το αποκλείω, αλλά μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο. Δεν ξέρω, νομίζω θα πρέπει να υπάρχει τοποθέτηση από την ίδια. Ναι. Πάντως, αν συνδυάζεται με το γεγονός ότι δυσαρεστήθηκε ο Λευτέρης Αυγιαννάκης, παιδιά, δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω, πραγματικά. Εντάξει. Εγώ δεν τον είδα πολύ δυσαρεστημένο πάντως. Όχι, δηλαδή ανέβασε τροφές, Χρυσαθέ. Τι άλλο να έλεγε. Δε, με την έκταση. Να σου πω το εξής. Αν δεν υπήρχε αυτή η αντιπαλότητα που έχει προκύψει με όλα τα μέσα ενημέρωσης που παίζουν ΠΑΟΚ ή είναι στον ΠΑΟΚ ή ρεπόρτερ ΠΑΟΚ ή τίποτα άλλο, νομίζω δεν θα ασχολιόμασταν καν. Απλά ο Αυγιαννάκης, εντάξει, είναι πλέον στο στόχαστρο. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι στο στόχαστρο. Καλός, κακός, θα το πείτε εσείς. Η συνάδελφος δεν τον έκανε κάποια ερώτηση δύσκολη και να τον βάλει στο στόχαστρο. Τον έκανε μια απλή ερώτηση. Και πήρε ανάποδες και δεν με ενημερώσατε και αυτό και έκανε ένα μονόλογο. Δεν νομίζω ότι είχε τόσο μεγάλη ερώτηση. Μην δικαιολογείτε τον Λευτέρη Αυγιαννάκη. Εσείς γιατί τον κατηγορείτε συνέχεια? Το δικαιολογώ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σιγά το πράγμα, τι είπε, Στέλιο, σιγά. 900 φορές έχει υποθεί αυτό στην ελληνική τηλεόραση. Τις 899 δεν ασχολείστε. Απλά τον έχετε βάλει στο στόχαστρο επειδή σας κάνει τα χατήρια και τον πυροβολείτε. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτός ο πολύ καλός υπουργός, ο εξαιρετικός. Καλά τα λέω και τι, επειδή τώρα είναι στην κόντρα μαζί σας, κάθε μέρα με τον Αυγιαννάκη, μας έχετε πρίξει στο κάτω-κάτω με τον Αυγιαννάκη, ο οποίος λέγατε. Λειτουργεί, χρήσατε ως υπάλληλος του Ολυμπιακού, εντάξει. Δεν υιοθετώ κάτι τέτοιο. Έτσι λειτουργεί. Δεν υιοθετεί ούτε το ραδιόφωνο. Ούτε το ραδιόφωνο το υιοθετεί αυτό που λες, ούτε κανένα άλλο. Το έχει αναφέρει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λειτουργεί. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν λέει ότι είναι υπάλληλο. Λειτουργεί και μου δίνει εμένα το ερέθισμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, θα το ξαναπώ το παράδειγμα. Άλλο μου δίνει το ερέθισμα. Ναι, μου δίνει την αίσθηση, Χρυσάνθη. Την άποψή μου λέω. Άλλο είναι η. Να σου πω κάτι, όταν έχουν ανοίξει. Να ξαναπούμε το περιστατικό. Για κάποιον που το έχουν ξεχάσει. Πάλι με τον Αυγιαννάκη θα ασχοληθούμε, φτάνει. Ναι, πάλι, όχι, ρε φίλε, όταν μου τον εκθιάζουν τον Αυγιαννάκη. Εντάξει, έχει ξεχάσει ο άνθρωπος. Έχετε κουράσει. Γιατί προφανώς κάνει τζι στο θέμα, να μην δυσαρεστήσουμε τον Βαγγέλη. Δεν έχει τίποτε ο άνθρωπος, δεν έχει καταδικάσει τα επεισόδια. Ούτε δεν είχε να περδεί που ανοίξαν τα κεφάλια των Γερμανών στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Μπάγκερν. Ούτε ο Βασιλιάδης της Μολότοφ πέρσι το ΠΑΟ Κάρις και της καταδίκασε. Καλά, Χρυσάδε. Δεν βγαίνατε να πείτε τίποτα για τον υπουργό εκείνον. Καλά. Κατάλαβε, και επειδή έχετε εσείς προσωπικό θέμα με τον Αυγιαννάκη τώρα, πρέπει όλοι να συντασσόμαστε με αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Στα παπάκια μας ο Αυγιαννάκης, αλλά μας πρίξατε πια με τον Αυγιαννάκη. Μας έχετε πρίξει. Κάθε μέρα με τον Αυγιαννάκη. Λες και σου δείχνουμε τον ξάδερφο ή τον κουμπάρο κάθε φορά. Γιατί τι είπαμε, έχω γράψει τίποτα στο. Όχι, από αντίδραση το κάνω. Εγώ είπα. Χρυσάνθε, είπα το εξής. Εσύ πάλι με έβαλες μπρίζες. Εντάξει, γιατί σου δείξαμε το κόμμα. Είπα το εξής. Εάν συνδυάζεται. Ποιο κόμμα, τι σχέση έχει το κόμμα τώρα. Χρυσάνθε, είπα το εξής. Εάν συνδυάζεται το κόψιμο της εκπομπής. Τη ίδια άπικα. Ναι. Με το ότι έφερε τον Αυγιαννάκη σε δύσκολη θέση. Ναι. Εντάξει. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Αυτό είπα. Ποιος είπε κάτι πάνω σε αυτό? Πάνω σε αυτό δεν είπα. Από εκεί ξεκίνησε και άρχισε να λες τα. Όχι, είπα ότι έκανε φοβερή. Η αντίδρασή του ήταν μια αντίδραση που υπάρχει από 900 ανθρώπους στην τηλεόραση και δεν γίνεται θέμα. Αυτό λέω. Ότι άλλοι 900 να έχουν την ίδια ακριβώς αντίδραση με αυτό. Χρήσανθε, είναι υφυπουργός αθλητισμού, δεν είναι υφυπουργός υγείας.
και το ρωτήθηκε κάτι με πολύ ευγενικό τρόπο για να σχολιάσει. Να σχολιάσει. Πολύ καλά, πολύ σωστή ήταν η ερώτηση και ήταν και η υποχρέωση. Θα μπορούσε να πει, λοιπόν, θα μπορούσε να πει κυρία Σάπικα, είμαστε εδώ για ένα πιο σοβαρό θέμα. Θα αναφερθώ άλλη φορά για το θέμα αυτό. Ανταυτού άρχισε ένα μονόλογο εδώ και δεν θα με διακόψετε και θα σας πω εγώ και το Δεκέμβριο. Ήθελε να πει, είπε τις ημερομηνίες, φίλε. Αυτό ήθελε να πει και μόλις άρχισε να τις λέει, μισό λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Να κάνω το όντως το συνηγόρο του. Το ρωτάς κάτι. Εάν στον απαντήσει. Τι λες από ένα λεπτό, πες σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό δεν μπορείς να αναπτύξεις όλη την πραγματικότητα. Ένα λεπτό τον είπε Χρήστα, αφού πέρασαν τρία και εξιστορούσε όλα τα σαφιανά. Ας τον άφηνε να μιλήσει κι άλλο. Εγώ σου λέω όμως ότι ενώ κάνετε θέμα ότι έγινε χαμός και τα λοιπά, okay, είχε μία αντίδραση που είπε, αφήστε με να μιλήσω. Δεν είπε κάτι φοβερό, δεν την έφρισε. Εντάξει. Απλά αν, εγώ λέω καλά, ότι αν δεν ήταν ο Αβγενάκης και ήταν ο Φουφουνάκης, δεν θα το κάνατε θέμα. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Για την αντίδρασή του εννοώ, όχι. Έτσι. Έχετε πόλεμο με τον Αβγενάκη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο πόλεμος ξεκίνησε από τότε που έκοψε από την ΕΠΟ για την πολυδιοκτησία το συγκεκριμένο άρθρο και το οποίο δεν, δεν ακούω να λες τίποτα. Εκεί γιατί δεν λες για τη σύμπτωση το που τριάρι. Η ΕΠΟ του γραμμένου πήγε να περάσει να επιτρέπει την πολυδιοκτησία. Όλος τυχαίως ενώ υπάρχει το ζήτημα του ΠΑΟ και της Σάντης. Εκεί δεν λες τίποτα για συμπτώσεις. Από τότε λοιπόν που θα έκοψε τη μάτσα, εγώ είπα πολύ... ότι μπαίνει στο στόχαστρο ο Αβγενάκης. Ο άνθρωπος που έχει δεχτεί στο γραφείο τον Ολυμπιακό για παράπονα μία μέρα πριν τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Άσε με, Χρήσατε τώρα. Να μην είναι δικαιώματα ο Αβγενάκης. Άσε με τώρα. Έχει δώσει δικαιώματα. Άσε με τώρα, Χρήσατε. Άντε τώρα. Έχει δώσει. Συμφωνώ. Μισό λεπτό. Συμφωνώ ότι έχει δώσει. Συμφωνώ. Να μην έδινε, Χρήσατε. Να μην έδινε. Υπουργό Αθλητισμού είναι. Ωραία, και ο καμένος ήρθε στο γήπεδό σου, ρε Συστέριο, σου χάρισε τις εκτάσεις και ήρθε στο γήπεδό σου και του δίνεις τη φανέλα με το 12. Έτσι. Εκεί γιατί δεν βγήκε να κράξει τον υπουργό. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Που δίνει δικαιώματα. Που έδωσε πολύ χειρότερα δικαιώματα και σου έδωσε και τα στρέμματα τζάμπα. Δεν κατάλαβα. Εκεί γιατί είναι καλοί δηλαδή, που βοηθάνε εσάς και είναι κακοί αυτοί που βοηθάνε τους άλλους. Δεν κατάλαβα. Όλοι λοιπόν οι υπουργοί να μην δίνουν δικαιώματα. Δίνει ο Βγενάκης δικαιώματα όντως. Και εδώ που τα λέμε τώρα, εδώ που το θυμάμαι. Ακόμα δεν βλέπω καμία εξέλιξη για το Βικελίδης. Δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να έχουμε καμία επιδότηση για το Βικελίδης. Κώστα, το Ιβανόφιο δεν χρειάζεται τίποτα, καμία θέρμανση, κάτι. Τώρα, το να πάρει τζάμπα το παλέ, πες το κι αυτό. Πού είναι, ντε. Αφού πήραμε 10 στρέμματα πλακάκια γύρω από το γήπεδο, εντάξει να πάρει και ο Άρης το παλέ. Τι ωραία που τα λέτε, ρε. 10 στρέμματα πλακάκια ήταν στέριο. 15 στρέμματα πλακάκια. 15 στρέμματα πλακάκια, τα οποία θα τα εκμεταλλευτήσω. Με ωραία, να μας δώσουν και εμάς 15 στρέμματα πλακάκια. Σας δώσαν και σας φτιάξαν γήπεδο. Εσύ θέλεις γήπεδο, θέλεις. Εσύ θέλεις γήπεδο. Το οποίο αν δεν υπάρχει, εγώ θα κλείσει. Θα το δούμε αυτό, Χρήστα, αν δεν θα κλείσει. Τι θα το δούμε. Δεν θα κλείσει. Όπως θα κλείσει ένα στην Πηλαία. Γιατί πλέον θα πέσει στην Α2, αλλά ξέχασα, δεν πέφτουμε. Σωθήκαμε και οι δύο. Εντάξει. Άρα σωθήκαμε. Εντάξει, θα μάθουμε. Άρα σκάνδαλο κατά του Ηρακλή. Του Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει πρόβλημα με εσάς. Για να μείνεις μόνος σου στην πόλη, Κώστα, που έπρεπε, και να αποκτήσεις όλη τη δύναμη και τα τηλεοπτικά. Δεν έχω τέτοιο ζόρι εγώ, Χρήσανθε, δεν έχω τέτοια. Εγώ κοιτάω προς τα πάνω, δεν κοιτάω τους από κάτω. Κώστα, Στέργιο μας είπε ότι είμαστε από κάτω. Από κάτω, βαθμολογικά από κάτω. Πού είστε? Σε μια σεζόν, ρε Κώστα, εντάξει. Μια σεζόν, ναι. Τι έκανα, για τώρα στο μιλάμε. Τέλος, όμως, στο τέλος θα σε περάσουμε. Φέτος θα γινόταν. Ναι. Ο ένας θα έπεφτε σίγουρα και ο άλλος θα ήταν ένα βαθμό παραπάνω. Κώστα, θα σε κέρδιζε ο ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική και θα σε έριχνε. Πάλι θα έπεφτε. Λοιπόν, περίμενε να όμα. Λοιπόν, με φούτουσε πάλι, ήθελα να πω λίγο. Σα θα πω λίγα στο ξεκίνημα. Καλά, να σου πω κάτι. Πέντε μέρες κάναμε εκπομπή και λίγο σύντομα δεν υπήρχε. Ναι. Δεν έπρεπε λίγο ένα πεντάλεπτο κουντώματος. Πρέπει να γίνει, Ναι, ναι, οπωσδήποτε, μην χάσουμε στο τέλος της εβδομάδας. Περίμενε, λοιπόν. Χθες ο φίλος μου Κυριάκος είπε ότι μετράει μέρες ο Αβγενάκης. Ότι θα αντικατασταθεί. Μα αφού τα κάνει πολύ καλά, Χρήστα, γιατί να αντικατασταθεί ο Αβγενάκης. Τέτοιο καμάρι. Πολιτικός, το χέρι του Λικρήτη, γιατί. Θα βάλει και θα βάλουν χειρότερο, γιατί? Να ξέρει. Χειρότερο θα μπει, χειρότερος θα μπει. Από αυτόν. Ποιο Ολυμπιακός θα είναι αυτός που θα μπει ο επόμενος, να ξέρεις. Λοιπόν, Ανατολάκη θα βάλουν. ας βάλουν το Μόραλι. Όχι, είναι δήμαρχος Πειραιά. Δεν πειράζει, ο άλλος είναι ο δήμαρχος Πειραιά, δεν είναι ο Μόραλις. Λοιπόν, σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, για τις τηλεδιασκέψεις που έγιναν στον ΠΑΟΚ με φόντο τη νέα χρονιά, σας είπα ότι μεταξύ άλλων
Έγινε και μια πρώτη κουβέντα για το ΠΑΟΚ TV. Εκεί ήταν ο ΠΑΟΚ ναι. Και του χρόνου. Χθες άκουγα τον Σταύρο Κόλακα και τον Νίκο Μοσχοβίτη στο Live Sport DNA. Ο Σταύρος είπε ότι μπορεί και το μπάσκετ να πάει στο ΠΑΟΚ TV. Αυτό είναι το μεγάλο πλάνο. Δηλαδή σε 1, 2, 3 χρόνια όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ να είναι στο ΠΑΟΚ TV και να έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είναι μεγαλόπνο το πλάνο. Σε πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει και έχει αποταχθεί και σε εταιρείες του εξωτερικού για να κάνει πιο ελκυστικό το όλο πακέτο και πιο γρήγορο, πιο αξιόπιστο κτλ. Κτλ. Και γίνεται κουβέντα, παιδιά, με την πλατφόρμα της Amazon. Εντάξει, αυτή είναι, είναι μια κίνηση που δουλεύεται εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον. Κολοσσό. Δηλαδή μιλώντας με άνθρωπο του ΠΑΟΚ, μου είχε πει ότι θα ήταν το ιδανικό να μπούμε σε μια πλατφόρμα όπως η Amazon, γιατί και θα γίνει πιο εύκολο το έργο μας ενάντια στην πειρατεία και γενικότερα θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει ήδη διάβλο επικοινωνίες με την Amazon. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι κολοσσός, εντάξει. Κολοσσός, τεράστιο. Και αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπει στην πλατφόρμα της Amazon, θα γίνουν περισσότερες οι υπηρεσίες που θα δίνει στον κόσμο, στους συνδρομητές του ΠΑΟΚ TV, και θα γίνει γενικότερα πιο ελκυστικό το προϊόν. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ βάζει μπρος τα μεγάλα σχέδια. Ξαναλέω, και το μεγάλο. Με Έλληνα ιδιοκτήτη, έτσι. Με Έλληνα ιδιοκτήτη, στέριο. Δεν το ξέρω, Κώστα, από σένα το μαθαίνω. Ο Τζεφ Μπέζος. Έκλεισε το deal Novartis Amazon, διαβάζω. Το μεγάλο πλάνο είναι όλες οι ομάδες του ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, hardball, βόλεϊ, ανδρών, γυναικών, να είναι κάτω από την στέγη του ΠΑΟΚ TV. Το εραστέχνη είναι εύκολο, εντάξει. Δεν έχουν και τα έσοδα από οπουδήποτε. Νομίζω μόνο το βόλεϊ έχει αυτή τη στιγμή, που και τα έσοδα είναι πολύ μικρά, έτσι. Μπάσκετ και βόλεϊ, τα έσοδα είναι ελάχιστα. Το μπάσκετ παίρνει το μπάσκετ. Μια 150 δεν παίρνει, Κώστα. Πού? Τηλεοπτικά. Ναι. Εντάξει, είναι χρήματα που μπορεί να τα πάρει η ομάδα μπάσκετ απευθείας από τον κόσμο του ΠΑΟΚ μέσω του ΠΑΟΚ TV. Δεν είναι κάποιο ποσό 1 εκατομμύριο ευρώ, 2 εκατομμύρια ευρώ και να πεις πού να τα βρω. Θα γίνει μια μικρή αύξηση και εγώ τουλάχιστον το έχω ξαναπεί. Ναι, κοίταξε, όταν παίρνεις αυτά τα χρήματα, δηλαδή 150 χιλιάρικα, αυτό όντως μπορεί να το... Να είναι πιο συμφέρον το να πας στο ιντερνετικό. Το ποδόσφαιρο είναι το ζήτημα που τα ποσά είναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ζητούσε από την ΕΡΤ 7,5-8 εκατομμύρια. Έπαιρνε από την ΟΒΑ, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 5 με 6. Έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια. Στο ποδόσφαιρο είναι το ζήτημα, αν θα πιάσει τα νούμερα. Στο μπάσκετ, λίγο πολύ, νομίζω ότι αυτά τα χρήματα θα βγουν και με το παραπάνω. Από το σύνολο. Γιατί όταν το μπάσκετ κολλήσει δίπλα στο προϊόν που λέγεται ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα έχει τα έσοδα του. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να βρει αυτά τα έσοδα. Απλώς νομίζω, παιδιά, ότι για τον ΠΑΟΚ μιλώντας, εάν υπάρχει στο ΠΑΟΚ TV το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ανδρών γυναικών, βόλεϊ ανδρών γυναικών, πόλο, όλα τα αθλήματα, θα είναι πολύ ελκυστικό για ένα φίλο του ΠΑΟΚ να δίνει 20 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, και να έχει όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ στην τηλεόρασή του. Με πολύ πιο εύκολο τρόπο, γιατί αυτό θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, σιγά σιγά να απλουστευτεί η όλη διαδικασία, να μην γίνεται μέσω του ίντερνετ. Μπορεί στο μέλλον και σύντομα να μπει ο ΠΑΟΚ σε κάποιο πακέτο δορυφορικό. Οπότε, όπως είναι τα κανάλια που είναι κλειδωμένα για τον πολύ κόσμο, πρέπει να γίνει συνδρομητής, να είναι και έτσι και το ΠΑΟΚ TV. Αλλά ξαναλέω ένα ποσό, παράδειγμα λέω, δεν είναι πληροφορία. 20 ευρώ το μήνα, αν έχει το πακέτο όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα. Να μην έχει μόνο το ποδόσφαιρο και έχει κανονικό πρόγραμμα με παλιούς αγώνες, με συνεντεύξεις, με αφιερώματα, με βίντεο μέσα από την ομάδα κτλ. Θα είναι κάτι πολύ ελκυστικό. Αυτή τουλάχιστον είναι η άποψή μου τώρα πώς θα διαμορφωθεί. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει και του χρόνου στο ΠΑΟΚ TV. Αυτό που ξεκίνησε θέλει να το μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Είχαμε φέτος κάποια προβλήματα. Λογικό ήταν. Στήθηκε αρκετά γρήγορα το όλο project. Στην αρχή υπήρχαν προβλήματα και με την παρακολούθηση του αγώνα, στη συνέχεια αυτά μειώθηκαν, έχει βγει εφαρμογή για το ΠΑΟΚ TV, έχουν βγει ειδικοί αποδικοποιητές. Γενικότερα το παλεύει ο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι μόνο κερδισμένος θα βγει από όλο αυτό, αν όχι τη νέα σεζόν, μπορεί τη μεθεπόμενη. Γιατί το έλεγαν από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι δεν είναι ένα project που με το καλημέρα θα μας δώσει πίσω τη χασούρα που είχαμε από την αποχώρηση από την Νόβα. Είναι ένα πλάνο που θέλει και δουλειά και υπομονή και θέλει τη στήριξη του κόσμου. Ωραία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο. Διαβάζω τώρα τη λίστα με τις εταιρείες που υπάγονται στα μέτρα, Χρυσανθέ. Ναι. Δεν ήταν ραδιόφωνα, τι.
και υπάρχει κωδικός 6010, ναι, ραδιοφωνικές εκπομπές. Εμείς είμαστε. Ναι, εννοείται. Ωραία, Κώστα. Άντε, ωραία, Στέριο. Εμείς δεν είμαστε, εμείς δεν είμαστε στον κωδικό 6010 ραδιοφωνικές εκπομπές. Εμείς είμαστε στον κωδικό 6011 ραδιοφωνικές εκπομπάρες. Έτσι. Αυγενάκης, Αυγενάκης, Αυγενάκης. Έχει εκτύπωση εφημερίδων, υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού τηλεοπτικών εκπομπών, έχει διάφορα. Ωραία. Άρα εντάξει. Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης, τι σημαίνει αυτό? Εγώ, ο δημοσιογράφος. Φωτογραφικές δραστηριότητες. Εγώ που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, Κώστα, μπορώ να πάρω διπλές. Όχι. Να πάρω 800 από το ένα και 800 από το άλλο. Καλά, πάρει καλά 10 τώρα. Του άρεσε Κώστα, του άρεσε Κώστα. Αφού δεν είπε 3 και είπε 10, εντάξει. Είπαμε ότι έχουν άλλη προτεραιότητα στη λίστα της δωρεάς οργάνων. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση. Η ποια. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση. Ωραία. Σε αυτό θα πεις εσύ, Κώστα. Σίγουρα. Στην εκπαίδευση. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Οι ΚΑΕ μπορούν να μπουν, που έχουν μείωση δραστηριότητας. Οι ΚΑΕ και οι ΠΑΕ θα μπουν όσον αφορά τους εργαζόμενους. Ναι. 100%. Ναι. Δηλαδή οι υπάλληλοι που έχουν ΕΦΚΑ και τα λοιπά θα μπουν κανονικότατα. Οι ποδοσφαιριστές προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση της Λίγκας με τον ΠΖΑΠ. Βλέπεις ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει η διάθεση να υπάρξει μια μείωση των μισθών, μια εξαίρεση των μισθών για τους μήνες. Προφανώς όταν λέμε μισθών δεν εννοούμε τα 700 ευρώ που παίρνει ο ποδοσφαιριστής ως εργαζόμενος, γιατί υπάρχει αυτό. Ο ποδοσφαιριστής δηλαδή που έχει συμβόλαιο, ο Ιντέγε παραδείγματος χάρη, ναι, στην Ελλάδα, παίρνει τα 500 χιλιάρικα που λέει το συμβόλαιό του, αλλά κάθε μήνα παίρνει και 608 ευρώ, πόσα είναι 700, δεν ξέρω εγώ γιατί είναι και παντρεμένος με παιδιά, ως μισθό. Και υπάρχουν και οι εργοδοτικές εισφορές που δίνει η ΠΑΕ στον ΕΦΚΑ κτλ. Άρα μπορεί θεωρητικά να δικαιούται και αυτός να πάρει το 800 για αυτό το δίμηνο. Κανονικά ναι. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Με κωδικό 960-91-908. Άκου, ναι, υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων. Ωραία. Με κωδικό 96-09-19-12 υπηρεσίες ιερόδουλου. Ωραία. Με βέβαια, κωδικό, με, ναι, καμιά δουλειά δεν είναι. Αλλά, συγγνώμη όμως, κύριε, εμείς παίρνουμε 100 ευρώ τη φορά. Την ώρα. Θα μας δώσετε 800 ευρώ το μήνα. Πάτε καλά. Δεν πρέπει να προσαρμοστούν λίγο τα δεδομένα, τα οικονομικά, με στις υπηρεσίες. Με κωδικό 96 και τα λοιπά και τα λοιπά, υπηρεσίες πορτιέρι και παρκαδόρου. Άρα παίρνεις και εσύ, Κώστα. Και με κωδικό 96 και τα λοιπά και τα λοιπά, υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος. Ο Μαυρίδης, ο φίλος του Στέργιου. Σωστό. Τατού και πίρσινγκ, δεν, έτσι δεν λέγονται. Ναι. Ναι, ναι. Πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, στήξη, κάπως έτσι. Δερματοστηξίας, ναι. Δερματοστηξίας. Ναι. Σωστό. Ωραία. Ολοκληρώσαμε και σήμερα. Εν τω μεταξύ είναι viral η φωτογραφία ενός επιστήμονα ο οποίος μιλάει σήμερα σε ποιο κανάλι, στο Sky, και λέει για τον κορονοϊό και τα λοιπά. Είναι από το σπίτι του και λέει 400-410, είναι γιατρός προφανώς από ό,τι έχω αντιληφθεί, και μιλάει ο άνθρωπος και πίσω του έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν είναι φοβερό? Δεν έχει ξεστολίσει το δέντρο το Μάρτιο. Ναι, αυτό είναι και εγώ να είναι φοβερό. Μπορεί να έχει δύο, μπορεί να έχει δύο παιδάκια που θέλουν να έχουν το δέντρο. Συμβαίνει κι άλλο. Ναι. Εντάξει, και αφήνεις το, όλο το χρόνο. Αφήνεις το δέντρο. Αν κλαίνουν τα παιδάκια θέλουν δέντρο, έχεις δέντρο. Και εμένα θέλαν. Και εμένα θέλαν. Και είναι τέσσερα. Δεν δηλαδή, είναι κάνουν. Κακό δηλαδή. Να αφήσω το δέντρο το Μάρτιο. Αν κλαίκαν όλοι. Με έτσι κάνει τη μαγεία. Ναι. Έτσι κάνει τη μαγεία, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν είναι κακό που γιατί το θα. Εντάξει, είναι όμως περίεργο. Κακό δεν είναι, σίγουρα δεν είναι κακό. Περίεργο είναι όμως σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να πηγαίνει με το λοιπόν, παλιό ημερολόγιο, ξέρω εγώ. Για να πρόσεξε τώρα τα σενάρια, φίλε. Κάποιοι είναι σε καραντίνα τα Χριστούγεννα. Το ξέρανε και δεν μιλούσανε. Ναι. Λένε τώρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Αυτά. Καλή υπομονή σε όλους.
θα είχαμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αυτό το Σαββατοκύριακο. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι, στην Πρεμιέρα. Θα είμαστε στο μείον 4. Δεν θα έχουμε δράση. Εντάξει, στο μπάσκετ δεν θυμάμαι τι αγώνα θα έχει ο ΠΑΟΚ. Μετά τον μπάσκετ με το Ρέθινο. Θα έχει κερδίσει με στο Ρέθινο. Θα έχει κερδίσει, είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί μάθαμε ότι ο Μπόμπι Μπράουν δεν κρατιέται για να ξαναπαίξει μπάσκετ. Αυτό μάθαμε. Και θα ήταν κατάμεστο. Λιοντάρι στο κλουβί. Κατάμεστο το κλειστό τη Πηλέα το Σαββατοκύριακο θα ήταν. Όπως είναι πάντα. Όχι κατάμεστο, έχει 5-6.000 κόσμο. Ναι. Συνολικά όλη τη σεζόν. Αυγενάκης. Λοιπόν. Θα αρχίσω να λέω και Αρκούδης. Αρκούδης ή Αρκούδης είναι. Μόνο Μαρούπα μην πεις. Όχι, Μαρούπα. Δεν μας ακούει. Βγαίνει σε βραδινές εκπομπές και Σαββατοκύριακο πρωί, να ξέρετε. Ναι, το ξέρουμε. Συνήθως έχει δικές τις ώρες. Σωστό. Σταμάτησε να βγαίνει τώρα. Ναι, τώρα σταμάτησε γιατί την ξεφωνήσαν κανένα δύο φορές. Όχι, βγαίνει πάλι, αλλά τα περιόρισε. Ναι, ναι. Σε συγκεκριμένους παραγωγούς. Η δουλειά έγινε, τώρα να τα περιόρισε. Επίδομα παίρνει. Που για τη στιγμή παρουσία ραδιοφωνικών εκπομπών. Λοιπόν, ωραία. Άντε, χαιρετούμε. Αύριο πάλι. Αύριο δεν έχει. Δευτέρα. Αύριο δεν έχει. Καλό Σαββατοκύριακο. Μένει στο λίτερο. Εμείς 6 ώρα θα τα πούμε. Όχι 6, 5 η ώρα θα τα πούμε. Με όλα πάω τέρσον ΕΠ. Το γενικότερο και όλο το σκηνικό στη γη να αλλάξει, τα ραδιόφωνα νομίζω είναι ένα μέσο που δεν θα σβήσουν ποτέ. Και είναι και η καλύτερη παρέα ενίοτε. Πέρα καλές και τηλεοράσεις και σειρές. Κάνα βιβλίο, παιδιά. Ευκαιρία είναι, μπας και ανοίξουν τα μάτια τους μερικοί. Ό,τι βιβλίο θέλετε, δεν έχει πάρα πολλά, δεν έχει νόημα να προτείνουμε. Πάρτε ένα βιβλίο και διαβάστε το. Θα ανακαλύψετε ένα νέο κόσμο που υπάρχει γενικότερα. Η ιστορία του Άρη και τα λοιπά, έχω 2-3 βιβλία τέτοια. Ωραία, θα διαβάσω αυτά. Και αυτά ακόμα. Γενικότερα, διαβάστε λίγο παραπάνω. Κάτι καλό. Εγκυκλοπαίδειες έχω κάτω. Μια χαρά. Ό,τι διαβάζεις καλό είναι, Χρυσάνθε. Έτσι. Ωραία. Οκ. Για χαρά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό σου κουμπά. Bye bye. Θα τα πούμε.